Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή του μεγαλύτερου συλλόγου στη Μακεδονία, All About Aris On Air, του Ευρωπαίου Άρη, που πρέπει να μπει και να προσαρμοστεί λίγο στα δεδομένα και τις απαιτήσεις μιας ευρωπαϊκής συμμετοχής και παρουσίας, με 3 εισιτήρια ευρωπαϊκά να δίνονται σε 3 από εσάς. Στις 6 ακριβώς θα κάνουμε την κλήρωση. Άρα έχετε 45 λεπτά, 50 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση ή να την κάνεις στις 7. Θες να την κάνεις στις 7 εσύ? Όπως θες, Λέζα. Ωραία. Αφού ξεκίνησε εσύ την εκπομπή, εγώ είμαι καλυμμένο για σήμερα. Ωραία. Στις 7 λοιπόν στις 7. Θα γίνει η κλήρωση. Θα την κάνω εγώ την κλήρωση από το κλεάν της Βικελίδης που θα με καλέσει ο Νίκος. Έτσι. Γιατί 7 και 4 πέφτει το ρεύμα, να ξέρεις. Ναι, 7 και 4 με 8 και 4 πέφτει το ρεύμα. Ναι. Άρα η εκπομπή καταρχήν πάει μέχρι τις 7 και 4. Πρώτον. Δεύτερον, η κλήρωση γίνεται στις 7 παρα 5. Τελικά αποφάσισα. Θα σου δώσω εγώ 3 μαγικούς αριθμούς. Αλλά εσείς μπορείτε με ένα απλό μηνυματάκι, FM, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-5-26 να κερδίσετε εισιτήριο για τον ευρωπαϊκό αγώνα του Άρη κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού στο Κλεάν της Βικελίδης αύριο στις 9.30. Οι νικητές, προσέξτε λίγο, θα μπορούν από αύριο στις 10 το πρωί να έρθουν να παραλάβουν το εισιτήριό τους. Αύριο μετά τις 10 το πρωί θα μπορούν να έρθουν να παραλάβουν το εισιτήριό τους. Και θα έχουμε και άλλα εισιτήρια αύριο στην Τρόικα. Θα την κάνω εγώ με τον Νίκο. Και. Α, δεν θα έρθει το πρωί. Εντάξει, την κάνω εγώ, φίλε. Την κάνω μόνος μου. Μην έρχεσαι, ρε φίλε. Την κάνω μόνος μου την εκπομπή. Το πρωί. Τι να κάνω, άμα δεν μπορείς. Και επίσης τα τελευταία θα τα δώσει ο Νίκος Παπαδόπουλος το απόγευμα στο Λαμπαοτάρης. Και εγώ θα είμαι. Μέχρι τις 6. 7. Αφού 6.30 θα φύγουμε μαζί, ρε. Σωστό και αυτό, το ξέρασα. Άρα μέχρι τις 6.30 αύριο. Άρα έχουμε 3 εισιτήρια σήμερα, 3 εισιτήρια στην Τρόικα και 2-3 ακόμα στην απογευματινή εκπομπή. Πριν πάτε στο γήπεδο, περάστε, πάρετε το εισιτήριο να πάτε. Λοιπόν, FM, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-5-26 για τα εισιτήρια του αγώνα του Άρη με την ΑΕΛ Μεσού αύριο 9.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τα είπα. Αυτά από μένα. Μπορεί. Τα λέμε και πάλι αύριο. Λίγο αυτό. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Τόση ώρα κλειστό. Τόση ώρα κλειστό, ε. Όχι. Τώρα γιατί με κλείσεις. Τι, κατά λάθος. Άρα σε είχε κλειστό κατά λάθος. Κατά λάθος. Εντάξει. Όσοι δουλεύουν κάνουν λάθη. Α, δεν έβγαλα, έβγαλα τέτοιο. Μόνο οι πεθαμένοι και αυτοί που κάθε σπίτι τους δεν κάνουν λάθη. Να ξέρεις. 93 έχω, εντάξει, μπαταρία. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Παραμονές στο αγώνα με την ΑΕΛ Μεσού. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο με τον Δημήτρη Μπαλόμπα σε ρύθμιση του ήχου. FM κενό, τα μήνυματά στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Επαναλαμβάνουμε, θα δώσουμε 3 εισιτήρια 7 παρα 5 FM κενό, ονοματεπώνυμο στο 54526 για να πείτε συγκλήρωση. Για ποιες θύρες είναι? 1 και 3. 1 και 3. Στα πέταλα λοιπόν, τα εισιτήρια τα οποία δίνει σήμερα η εκπομπή. Άμα θέλετε να βρεθείτε κι εσείς και να ζήσετε από κοντά την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ανακοίνωση Παϊάρης, διαβάσαμε. Θα τη διαβάσουμε. Δεν είναι κάτι το. Όχι, είναι σημαντικό. Περίμενε, θα την ανοίξω τώρα εδώ πέρα την έχω. Γιατί ζητάει μια συγγνώμη. Αυτό είναι ένα σημείο, ένα κλου τη ανακοίνωση. Καθώς πλησιάζει η στιγμή του πρώτου μας ευρωπαϊκού αγώνα, η ΠΑΕ Άρης νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους φιλάθλους για τη στήριξή τους προς την ομάδα μας. Είναι βέβαιο ότι αύριο το βράδυ θα αναγκάσουμε όλη την Ευρώπη να υποκληθεί και πάλι στο μεγαλείο του Άρη. Νιώθουμε ακόμη την ανάγκη να ζητήσουμε μια ειλικρινή συγγνώμη για την ταλαιπωρία στην οποία υποβληθήκατε οι κάτοχοι των καρτών διαρκείας κατά τη διαδικασία της παραλαβής. Οι νέες κάρτες και νέοι αναγνώστες λειτουργούν ανέπαφα με σκοπό τη γρηγορότερη είσοδό σας στο γήπεδο. Όπως θα έχετε αντιληφθεί όμως, όλοι σας αυτό το καλοκαίρι συντελούνται ριζικές αλλαγές ο Κλεάνθης Βικελίδης με σκοπό να εξυγχρονιστεί και να γίνει πιο λειτουργικό για όλους τη νέα σεζόν. Με δεδομένη και την ασφυκτική πίεση του χρόνου, ώστε να είναι όλα έτοιμα μέχρι αύριο, ήταν πρακτικά δύσκολο να μην υπάρξουν και κάποιες δυσλειτουργίες. Τις εντοπίσαμε όμως και θα τις διορθώσουμε. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την κατανόηση και σας περιμένουμε όλους αύριο στον ανακαινισμένο Κλεάνθης Βικελίδης για να γιορτάσουμε την επιστροφή της αγαπημένης μας ομάδας στο Europa League. Πολύ σημαντικό για μένα το γεγονός ότι η ΠΑΕ Άρης αναγνωρίζει μία δυσλειτουργία σε ορισμένα ζητηματάκια. Πάρα πολύ σημαντικό ότι το λέει δημόσια. Αυτό δείχνει ότι σέβεται τον Αριανό που κάθισε στην ουρά και περίμενε μια ώρα. Δεύτερο σημαντικό για το οποίο θα κριθεί μακροπρόθεσμα είναι ότι τα έχει εντοπίσει τα προβλήματα
και θα τα διορθώσει. Τρίτο σημαντικό, ότι πρέπει και εμείς να αντιληφθούμε ότι οι αλλαγές στο γήπεδο θα έχουν στην αρχή και μία ταλαιπωρία παραπάνω για όλους εμάς, ώστε να αποφύγει η συνολική ταλαιπωρία, αλλά και να χαιρόμαστε αυτό το παλιό μεν, ευρωπαϊκό όμως έστω στον απαιτούμενο από την UEFA βαθμό γήπεδο. Και πραγματικά το γήπεδο μας είναι πολύ ωραίο και πραγματικά και εγώ ανυπομονώ σε λίγη ώρα που θα πάμε για τις συνεντεύξεις και τα λοιπά να το δούμε από κοντά, γιατί στο μάτι πραγματικά με φωτογραφίες που μου στείλαν πολλοί φίλοι είναι εξαιρετικό. Και να δω και αν η θέση που μου έχει κρατήσει ο Παπαδόπουλος είναι καλή στα δημοσιογραφικά. Αγώθηκες. Τις άλλαξα όλες. Λοιπόν, θέλω να είμαι δίπλα στο φίλο μου τον Ασαλή. Τι να κάνουμε τώρα, φίλε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αν δεν έχω Σάμα, δεν μπορώ. Τον είχα σε όλη την προετοιμασία. Για γούρι πρέπει να τον έχω και στα τέτοια. Μπράβο. Ωραία. Στην Κύπρο θα έρθει ο Σάμα όμως. Πώς θα προκριθούμε χωρίς ο Σάμα? Θα έχει άλλους στην Κύπρο. Ποιος θα έχει? Σου πω σε διάλειμμα. Άρα σου είπα βασικά νομίζω χθες. Εύσομος. Ναι. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένας πιο εύσομος από μένα για να το λέω. Υπάρχει. Αυτός είναι πολύ πιο εύσομος. Ναι. Χαιρετίζω μας το φίλο μου τον Χρήστο. Λοιπόν. Σωστή η ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, της ΠΑΕ Άρης. Και μπράβο, δεν τη βλέπω στα βασικά όμως. Γιατί πολεμάτε την ΠΑΕ Άρης. Ε? Πολεμάτε. Η Βάρδια λοιπόν. Πολεμά. Η Βάρδια, όπως χθες η Βάρδια. Που βάλε προχθές, πότε ήτανε. Ε? Υπάρχει μια Βάρδια και ακούει. Δεν μπορεί να γίνω χίλια κομμάτια. Για το Θεό, δηλαδή. Γιατί τι, δεν μπορεί να γίνει. Ωραία μου ακούει ο πρόεδρος. Αλήθεια είναι αυτό. Ε, τι λέει ο πρόεδρος. Ε? Τι λέει. Χίλια κομμάτια δεν λέει. Έγινε η νύχτα. Δύο κομμάτια, όχι χίλια. Να. Και το 100 φορές κομμάτια έγινε για σένα μια καρδιά. 100 φορές αυτό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Ο Λάρσον θα παίξει. Βασικός δύσκολα. Στη διάρκεια του αγώνα νομίζω ότι θα μπει. Τώρα βέβαια αν πάρεις ένα 3-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ναι, από το... Σιγά μην λήξεις και 9-0 στο ημίχρονο. Δεν παίζουμε με το φιλέ. Δεν παίζουμε με την Αεχαριλάου. Μέχρι χθες τα έλεγα εγώ αυτά που λες εσύ. Και εσύ έλεγες 2-0, 3-0. Τώρα που λέγω 3-0. Δεν είπα ποτέ έτσι. Θέλω να ακούς τι λέω. Ακούω τι λες. Εδώ ποιο ήταν αυτό. Ο Λάξον θα παίξει κατά πάσα πιθανότητα στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι το βράδυ θα έχει ανακοινωθεί και προς το... Το λέει. Ναι, απλά μου έβγαλε τα ακουστικά. Ναι. Ωραία, θα έχει ανακοινωθεί και αποστολή. Ο Άρης έχει προπόνηση 7, άρα κατά τις 8.30 εκεί πέρα, περίπου την ώρα που θα ξεκινάει η συνέντευξη του Σάβα Παντελίδη, θα γίνει γνωστή και η αποστολή του αυριανού αγώνα 18 από τον Σάβα Παντελίδη και θα περιμένουμε να δούμε αν οριστικά θα έχει στη διάθεσή του τον Ντάνιελ Λάρσον. Δυναμώνεις όμως το Χρήστο και δυναμώνεις και εμένα παράλληλα. Και κοιτάξτε, τι πειράζει. Ναι, θα κουφαθούμε στο τέλος. Όχι, δεν έχεις πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Στις 9.30 νωρίς θα γίνει και η προπόνηση της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Υπό το φως των LED που έχουν τοποθετηθεί στο Κλεάνης Βικελίδης. Το νωρίς που λες. Ναι. Είναι με βάση την ώρα του αγώνα. Ναι, okay. Το λέω, κατάλαβες πώς το είπα. Δεν θέλω να αφήσω εχμές. Τα τουρνικέ νομίζω δεν θα δουλέψουν αυριανό. Θα δουλέψουν ή θα δουλέψουν όλα τα καινούρια. Θα ρωτήσουμε την ΠΑΕ Άρης να μας πει. Αν θα δουλέψουν όλα, αν και νομίζω θα δουλέψουν. Με τον Ανατρόμητο δεν δουλέψαν σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι το αυριανό παιχνίδι θα δουλέψει και αν όχι όλα τα περισσότερα. Θα πούμε σήμερα στο pre-game του παιχνιδιού ή θες να το κάνουμε από φυσικά αύριο? Φυσικά θα πούμε σήμερα. Α, πούμε από σήμερα στο pre-game του παιχνιδιού, μάλιστα. Και αύριο θα λέμε μπαλομπά τώρα. Λοιπόν, θα πούμε από σήμερα στο pre-game του παιχνιδιού, είπαμε περιμένουμε την αποστολή. Απόψε το βράδυ για να δούμε αν θα είναι οριστικά ο Λάρσον σε 18 που πιστεύω ότι θα είναι. Ο Σουηδός, αν βγάλει και το σημερινό πρόγραμμα χωρίς προβλήματα, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αυτή για την, ώστε να είναι στη διάθεση του Σάβα Παντελίδη. Και αν είναι, θα το δούμε και στην διάρκεια του ματς αύριο κόντρα στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Πήρατε νομίζω και μια εικόνα σήμερα το πρωί μέσα από το Λαμπάου Τάρης. Τι ακριβώς ομάδα είναι η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, ποια είναι τα τούτους στο παιχνίδι της μέσω αμυντικά και επιθετικά. Δεν με βοηθάει όμως, Δημήτρη, χαμήλωσε το λίγο γιατί το έχεις πολύ δυνατά. Ποια είναι τα τούτους και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό κομμάτι. Τι να περιμένει ο Άρης από την ομάδα του Ντούσαν Κέρκες, τον οποίο θα ακούσουμε και αυτόν φυσικά σήμερα το βράδυ. Πώς το είναι? Ντούσαν Κέρκες. Κέρκες. Είναι μεγάλη προσωπικότητα για την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ γιατί θύτευσε στην ομάδα της Κύπρου και ως παίχτης για περίπου 7-8 χρόνια. Και μετά έγινε προπονητής στη δεύτερη ομάδα. Υπηρεσιακός την προπέρσινη σεζόν για κανένα μήνα και μετά το μονιμοποίησανε. Δικό μας παιδί, φθηνή λύση. Βάλε τον πρώτο προπονητή, του πήρε και το Κύπρο την περσινή σεζόν.
Είχε μεγάλη εκτίμηση στην εξωτερική. Προετοιμασία ποιος έκανε πέρσι στην ΑΕΛ Λεμεσού? Αυτός. Πέρσι. Ναι, αυτός. Αυτός έκανε. Γιατί. Εντάξει. Α, μήπως δεν ήταν η περσινή χρονιά δικό του αποτέλεσμα δηλαδή. Ναι, και μέσα στη χρονιά ποιος είχε την ομάδα στα χέρια του? Τέταρτος βγήκε. Πήρε κύπελο. Με τον Αποέλ και όλο στο τελικό. Μια εβδομάδα πριν είχε χάσει 4-0 από τον Αποέλ. Ναι, πήρε το κύπελο μετά όμως. Εσύ δεν λες να κοιτάμε τους τίτλους ή όχι τις νίκες? Πήρε τον τίτλο. Θεωρείται επιτυχημένος προπονητής. Και έχει δημιουργήσει και ένα αρκετά καλό σύνολο, όπως αναφέρουν. Η ομάδα του έχει απόλυση σχέση με πέρσι, μια που τα συζητάμε. Πολύ σημαντική αυτή του Λαφράν στο κέντρο της άμυνας. Πιανού. Λαφράν. Ναι. Κέβιν Λαφράν πήγε στον Αποέλ αυτός. Ναι. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός και του Ντασίλβα, του Βραζιλιάνου, του Χαφ, που αποσύρθηκε από την αγωνιστική δράση. Γίνεται κλαβ από ό,τι βλέπουμε τα μηνύματα για τα εισιτήρια τα οποία θα δώσουμε. Καλησπέρα στον Στέφανο, τον Αριστίδη, τον Γιώργο, τον Ιωάννη, τον Κωνσταντίνο, τη Βασιλική, τη Δέσποινα, η οποία θέλει και θύρα 3 η Δέσποινα, όχι 2. Ναι. Λοιπόν, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι εδώ, τον Γιώργο, τον Λάζαρο, τον Δημήτρη, τον Θεόδωρο, τον Νικόλαο, τη Θεοδώρα, τον Θεόδωρο, τον Ζαχαρία και τον δεύτερο Θεόδωρο. Όλοι αυτοί αυτό, μέσα στα πρώτα γίνεται χαμός. Αυτό το όνομα δεν σου θυμίζει κάτι. Τι? Ναι. Και το Χριστόφορο εδώ. Ναι. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. 3 εισιτήρια για εσάς. FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. 3 εισιτήρια για το μάτς του Άρη με την ΑΕ Λεμεσού. Κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Εκεί 7 παρα 5. Θα την κάνουμε. Πρέπει να έχει καμιά 15 σελίδες με μηνύματα ο Νίκος για να κληρώσει. Να συνεχίσουμε έτσι νομίζω, ναι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό όμως θα δίνουμε στον κόσμο, ναι, για να πάτε στο γήπεδο και να παρακολουθήσετε την Αριανάρα. Μάλιστα. Είπαμε για τους Κερκές. Έχουν, αυτός ο Γκαζαριάν είναι η σημαντική προσθήκη. Πώς λέγεται? Δύο μεταγραφές έχουν κάνει μέσα. Ναι. Μία είναι ο Γκεβόρ Γκαζαριάν, ο Αρμένος που έβαλε και τον γκολ με την Ελλάδα. Αυτό με τα κλειδιά δεν έκανε. Ναι. Λοιπόν, και ο Ιβάν Κάρλος, ο Βραζιλιάνος επιθετικός. Που πήρε, δηλαδή είναι σαν το μωρό που του λες, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Ιβάν Κάρλος. Ναι. Βραζιλιάνος. Επιθετικός, ναι. Ήταν στην Αλκή την περσινή σεζόν. Ναι. Με καλούς αριθμούς. Βέβαια, εντάξει, ο βασικός επιθετικός αύριο θα είναι ο Χουράδο, ο Ισπανός, στο 3-5-2, με τον Γκαζαριάν να είναι ο δεύτερος δίπλα του, κατά πάσα πιθανότητα. 3-5-2 παίζουν αυτοί. Ναι. Παίζουν δηλαδή 5-3-2. Σε θέση άμυνας, λες εσύ. Έχουν 5 δηλαδή πίσω. Ναι, σε θέση άμυνας. Πώς θα τη διασπάσω αυτή την άμυνα? Μια εβδομάδα τα λέω. Με κάθετες πάσες. Τόσο εύκολο. Και είναι. Μακρινά σουτ. Πρέπει να φτάνει με έναν τρόπο η μπάλα κάπου εκεί για να το καταφέρνεις και αυτό, ναι. Και ναι. Εδώ πέρα αυτός ο φίλος είναι εκπληκτικός. Ναι. Έλα, προχώρα. Λοιπόν, ναι, πρέπει να φτάσει την μπάλα μέχρι εκείνο το σημείο, είναι η αλήθεια. Το στίχημα για τον Άρη στο αυριανό παιχνίδι είναι να μπορέσει να περάσει και την μπάλα μέσα στην περιοχή. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει μια πολύ σφιχτή άμυνα, που δύσκολα σε δίνει χώρο, και μια ομάδα που είναι πολύ καλή στο επιθετικό transition, δηλαδή στη μεταφορά της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση, όταν της δώσεις χώρο, καταστάσεις του παιχνιδιού, στις οποίες μπορεί να κάνει τη ζημιά, αν βγει με καλές προϋποθέσεις μπροστά. Γι' αυτό ο Άρης θα πρέπει να προσέξει λίγο τα νότα του στο αυριανό μάτς, γιατί θα είναι η ομάδα που θα κληθεί να φτιάξει παιχνίδι, η ομάδα που λέει θα έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Άρα θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως θα πρέπει να προσέξει αυτό που λέγαμε και χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, και την ταχύτητα με την οποία προωθεί την μπάλα η ΑΕΛ Λεμεσού, αλλά και την ταχύτητα που έχει στον άξονα της, τον οποίο φορτώνει αρκετά ο Κέρκες με το 3-5-2, απέναντι σε έναν άξονα του Άρη, ο οποίος στην αλήθεια δεν είναι και τόσο γρήγορος. Με τον Ματίγια και τον Μπάσα δίδυμο στην μεσαία γραμμή και τον Τόνσο, αν παίξει ο Τόνσο λίγο πιο μπροστά. Εγώ θα βάζω την κοινή στον άξονα. Τώρα θα μου πεις ότι θα βάλεις αριστερά, αν δεν ξεκινήσει ο Λάρσον. Γιατί το σκεφτόμουν, ο Ντιγκινί, πέρα από την ξέρει τη θέση, τον είδαμε σε περισσότερα παιχνίδια πέρυσι να αγωνίζεται εκεί πέρα. Έχει ταχύτητα, μπορεί να δώσει ταχύτητα που σου λείπει στον άξονα. Και επίσης έχει πολύ καλές επιστροφές και βοηθάει στο ανασταλτικό κομμάτι. Μια ιδέα τώρα, δεν λέω ότι θα το κάνει ο Παντελίδης, δεν λέω ότι δεν θα το κάνει κιόλας. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε ο Τόνσον, νομίζω ότι έχει το προβάδισμα για να ξεκινήσει. Και απλά το αναφέρω ως δεδομένο ότι ο Άρης στον άξονα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έχει ένα ποιοτικό αλλά κάπως αργό κέντρο απέναντι σε ένα γρήγορο άξονα όπως είναι αυτός της ΑΕΛ Λεμεσού. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το scouting report της κυπριακής ομάδας μέσα από τα φιλικά τα οποία έδωσε το προηγούμενο διάστημα.
Είναι κάποια στοιχεία που πρέπει ο Άρης να τα έχει στο μυαλό του, όπως και αυτό που είπαμε νωρίτερα με το αμυντικό κομμάτι και πώς θα διασπάσει την άμυνα των Κυπρίων. Βέβαια, στο 3-5-2 μπορείς να χτυπήσεις και αλλού τον αντίπαλο. Ανάλογα βέβαια και σε τι κατάσταση θα είναι τα back του, τα full back και τι, back θα, τι full back θα χρησιμοποιήσει, δηλαδή επιθετικογενή, αμυντικογενή. Γιατί μπορείς να το χτυπήσεις στα άκρα. Ναι. Και αν υπάρχουν αργές επιστροφές από τους full back τους οποίους έχει ο Κέρκες, μπορείς να χτυπήσεις εκείνο το κομμάτι, γιατί έχεις και την ποιότητα και την ταχύτητα στις πλευρές προκειμένου να κάνεις πράγματα από εκεί, περισσότερο από τον άξονα όπου θα είναι φορτωμένος πολύ από πλευράς έλεμη σου. Παρά το εμπόριο ελπίδας που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, θα μιλήσω σοβαρά για δύο λεπτά, δεν το συνηθίζω τελευταία. Παρά το εμπόριο ελπίδας λοιπόν που υπήρχε το τελευταίο διάστημα, πριν φύγω στην Ολλανδία και απουσιάσω, είχα πει στην Τρόικα ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ελπίδα για τον Ηρακλή, για αυτή την προσφυγή που έκανε, την ένσταση, όπως λέγεται τέλος πάντων, με Παναγόπουλο δικηγόρο. Φυσικά, πριν από λίγο, παρά το γεγονός ότι και δύο εβδομάδες έλεγαν ότι υπάρχει βάση και οτιδήποτε άλλο και νομικά και είναι κοντά στην επιστροφή και η δικαίωση του Ηρακλή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, απορρίφθηκε. Και πραγματικά στεναχωριέμαι που δικαιώθηκα. Αλλά όταν δεν αντιλαμβάνονται και στον Ηρακλή και... Δεν έχω κανένα λόγο φυσικά να τους πω το ένα ή το άλλο, πέρα από το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ο κύριος σε οτιδήποτε έχει ασχοληθεί μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα. Και δεν θα είχα καμία διάθεση ενασχόλησης μαζί του αν δεν προσπαθούσε πάρα πολλές φορές με διάφορους τρόπους να πλήξει τον Άρη. Μπορείτε τώρα όλοι εσείς που τον προμοτάρατε επί 15 μέρες να τον βγάλετε και να σας πει γιατί έχασε μία ακόμα περίπτωση με την οποία ασχολήθηκε, που βέβαια νομικά δεν υπήρχε κανένας μα κανένας απολύτως τρόπος, ούτε νομικός ούτε νομικό επιχείρημα κατά την άποψή μου για να στοιχειοθετήσει αυτό που ζητούσε. Και γι' αυτό άλλωστε άλλαξαν το Super League 1 και το κάνανε Super League 2, και αυτό το οποίο προσδοκούσαν προφανώς είναι να το πάνε οι δικαστές, όχι νομικά, γιατί νομικά δεν υπήρχε καμία απολύτως βάση, αλλά ηθικά. Δυστυχώς όμως απορρίφθηκε. Και σας το είχα πει την πρωινή την εκπομπή, τρεις εβδομάδες πίσω. Και έβλεπα και διάβαζα όλο αυτό το χρονικό διάστημα την αισιοδοξία και τη σιγουριά για δικαίωση, ενώ δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο νομικά περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, και σας εξήγησα και το λόγο. Γιατί όλο στηρίζονταν στο γεγονός ότι αθωώθηκαν ο Ρέμος και οι υπόλοιποι τότε για τις πλαστές ενημερότητες, αλλά δεν έλεγαν πάρα πολύ απλά στον κόσμο του Ηρακλή, για να ξέρει και σε όλους τον κόσμο, ότι η αθώωση δεν προέκυψε γιατί αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε αδίκημα, ότι δεν υπήρχε παράβαση, ότι δεν υπήρχε παρανομία. Η αθώωση έγινε γιατί παραγράφηκε μετά την πενταετία το αδίκημα των πλαστών ενημερωτήτων. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Είναι άλλο να λες έκλεψα 5 ευρώ, πήγα στο δικαστήριο και παραγράφηκε το αδίκημα και δεν με τιμώρησαν. Αν έχεις κλέψει τα 5 ευρώ όμως, η κλοπή υπάρχει. Φυσικά ο Ηρακλής τότε έπεσε άδικα, έτσι. Γιατί δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη τιμωρίας για υποβιβασμό και το κάνανε με τέτοιο τρόπο για να τον φάνε. Γι' αυτό και λέω ότι η μόνη ελπίδα του αυτή τη στιγμή ήταν ηθική. Νομικά όμως δεν είχε καμία μα καμία απολύτως βάση. Και σας το είχα πει τρεις εβδομάδες πριν. Δυστυχώς λοιπόν
Ο Ηρακλής δεν θα είναι στη Super League 2. Δεν ξέρω αν θα είναι στη Football League. Αυτοί που ήθελαν τον Τόν Παπαδόπουλο στον Άρη, ας πάνε να βρουν τη λύση και στον Ηρακλή τώρα. Μην ξεχνάτε, θα δώσουμε πριν τις 7 τρία εισιτήρια για το Άρη Σάιλε Μεσού. FM και ενώ, ονοματεπώνυμος ο 54526 να μπείτε στην κλήρωση. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Τρεις εισιτηριάρες για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στην ΑΕ Λεμεσού. Και πρέπει να το λέμε αυτό τους χορηγούς, φίλε. Τρία εισιτηριάκια λοιπόν, τα οποία θα δοθούν σε τρεις από εσάς και θα έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Καλή δουλειά έκανα. Εξαιρετική όπως πάντα. Ωραία, άλλους χορηγούς έχουμε. Εκπομπής. Στη συνέχεια. Α, στη συνέχεια θα το πεις. Στη συνέχεια. Εντάξει, ωραία. Πολύ ωραία. Μία αναφορά αυτό, τα είπα όλα. Γεια σας. Τρία εισιτήρια. Αυτό τι είναι, αγοράστε εισιτήρια σας τώρα. Μια παράσταση είναι προφανώς. Λοιπόν, τρία εισιτήρια για το Άρης ΑΕ Λεμεσού. Ο κακός χαμός γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε. Ναι, γίνεται ένα κλάμα. Πολύ ωραία. Δεν πειράζει. Γι' αυτό τα δίνουμε τα εισιτήρια, για να γίνει ωραία κλάμα, για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο να παρακολουθήσει το μεγάλο Άρη. Καρυπίδης εκείνη στο γήπεδο. Αντίστροφη μέτρηση έχει ανεβάσει ο ισχυρός άνδρας. Μου είχε φίλος μου, μου είχε στείλει ένα φίλος μου κάτι φωτογραφίες τώρα και βλέπω. Χαιρετίσματα. Νικολάκη μου, να δείξω και μία στον Νίκο φωτογραφία. Α, θα δείξω μία. Ευχαριστώ και η Παναγία. τι τραβάμε. Αυτές αποθηκεύονται κιόλας, άμα πάρει ο Χρήστος να βέβαια το κινητό να παίξει. Ναι, αποθηκεύονται, γι' αυτό δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Ματέο Γκαρσία, πώς το βλέπεις? Τι, έρχεται? Τι είναι, στην Κερκίδα? Μοναξιά της Κερκίδας. Μοναξιά μου όλα. Έχει επιστρέψει, περιμένει να πουληθεί. Τώρα το που δεν ξέρουμε, θα δούμε. Αλλά δεν υπολογίζεται και δεν συμμετέχει και στα μεγαλύτερα κομμάτια της προπόνησης Las Palmas, στην προετοιμασία που κάνουν οι Ισπανοί. Περιμένοντας τα νεότερα από την διοίκηση που θέλει να τον κάνει τάλαρα για να μπορέσει λίγο να συμμαζέψει την χασούρα από την περσινή σεζόν. Καλά να είναι το παιδί, καλή επιτυχία όπου και αν πάει ο Αργεντινός, να πάει πουθενά, για να σταματήσει και ο κόσμος να ρωτάει τι γίνεται με τον Ματέο. Γιατί νομίζω ότι είναι η ερώτηση του καλοκαιριού. Στον Άρη θα έρθει, ρε φίλε. Τι γίνεται με τον Ματέο, τι γίνεται με τον Ματέο. Τι γίνεται με τον Ματέο. Καλά εσύ. Καλά εσύ, αυτό ακριβώς. Άμα γινόταν κάτι με τον Ματέο, να ξέρετε ότι θα σας το λέγαμε. Δεν θα το κρατούσαμε κρυφό για μας. Αλλά για να μην λέμε κάτι, σημαίνει ότι δεν γίνεται και τίποτα όλο το καλοκαίρι με τον Ματέο. Και δόξα τω Θεώ, στην αγορά του ποδοσφαίρου υπάρχουν χιλιάδες εξτρέμ που μπορείς να βρεις. Και δεν θα κολλήσουμε στον Ματέο και στο Χ Ματέο. Και αυτό ισχύει και για άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, όχι μόνο για τον Αργεντινό. Λοιπόν, είπαμε στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής κάποια πραγματάκια για την ΑΕ Λεμεσού. Για τον Άρη, είπαμε, περιμένουμε την αποστολή το βράδυ να δούμε αν θα είναι ο Λάρσον, που λογικά θα είναι. Εντάξει, την 11 πάνω κάτω την ξέρουμε. Γιατί να μην είναι? Εντάξει. Στην αποστολή, λέω, ρε φίλε. Θα είναι, εκτός απρόπτου. Αλλά πάντα μου έχει μάθει εσύ να κρατάμε μια πισινή. Ναι, σωστό. Σωστό τώρα. Λοιπόν, εκτός απρόπτου θα είναι κανονικά. Τώρα εντάξει, την 11 πάνω κάτω νομίζω θα δούμε το σχήμα το οποίο χρησιμοποιήσει ο Παντελίδης κόντρα στον Ατρόμητο, ενδεχομένως και την ίδια 11 που είδαμε απέναντι στους Περιστεριώτες. Όχι, λες? Πες μας, ρε, θα εδώ πέρα, δώσ' μας ρεπορτάζ. Όχι. Γιατί? Τι έγινε, να τα μάθουν οι Κύπροι, ακούνε την εκπομπή. Έχουν ξεπεραστεί αυτά πλέον, Χρήστα. Λες εσύ. Πες μας. Εγώ λέω ότι δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα. Ναι. Πες μας. Όχι. Γιατί? Γιατί θα κάνω έκπληξη αύριο. Θα κάνεις έκπληξη? Εντάξει, κάντε. Θα βάλω δύο παίκτες που δεν τους περιμένεις. Μάλιστα. Ποιοι θα είναι αυτοί? Δεν σου λέω. Ο Λάρσον? Δεν σου λέω. Εντάξει. Θα τους δεις αύριο. Και την ώρα της μετάδοσης θα πεις σχόλιο τώρα στο Θεσσαλονίκη Τσαλτίδη που θα κάθομαι να κλάσω. Είχες δίκιο, θα μου πεις. Ναι, εσύ μας πεις. Και άμα δεν είχα δίκιο, ναι, θα σου πω ότι ήταν το κόλπο για να. Λέγε τώρα σοβαρά. Έχεις εικόνα για την δεκάδα αυτή τη στιγμή. Δώστε μας. Όχι, δεν δίνω. Γιατί? Την κρατάω. Έχω συνειδητή με τον Σάβα και μου είπε άστους να κοιμούνται. Άσε τον Παπαδόπουλο να λέει ότι θα είναι η ίδια. Και όταν μπει ο Ρεμπντου, θα δούμε τι θα λέει. Έβγαλε σάκρη.
ρε Ισαγγέλ. Αυτό ακριβώς είναι η τέχνη του προσανατολισμού. Ποιος απροσανατολισμός, ρε Χρυσά. 2019 έχουμε. Δεν υπάρχει προσανατολισμός σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον. Αυτά είναι οι μπούρδες όσων τα λέτε τάτσι-μίτσι κότσι με τους παίκτες για να καλείστε τον ποπό σας. Εγώ δεν έχω κανένα τάτσι-μίτσι κότσι με τους παίκτες. Με τους προπονητές. Ούτε με τους προπονητές έχω. Με τους βοηθούς των προπονητών. Ούτε με τους βοηθούς των προπονητών. Με τους φροντιστές. Με κανέναν. Με τους γιατρούς. Με τίποτα. Με τον πρόεδρο. Με κανέναν. Προεδράρα. Τίποτα. Ναι. Θα μας πεις λοιπόν για την δεκάδα. Όχι. Γιατί να πούμε δεκάδα, ρε φίλε. Αποστολή. Υπάρχει αποστολή. 11 από τους 18 θα είναι βασική. Γιατί πρέπει να σου πούμε την 11 δηλαδή. Περίεργος είσαι. Να πας 8,5 ώρα στο γήπεδο να τη δεις. Δεν θα κάνουμε κομπή έτσι. Δεν θα κάνουμε κομπή έτσι. Πώς δεν κάνουμε κομπή, έτσι είναι η κομπή. Όλοι οι άλλοι λένε δεκάδες. Εμείς δεν λέμε. Μέχρι πέρυσι λέγαμε. Το κόψαμε. Το κόψαμε, ε. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Εξαιρετικά. Ωραία, παιδιά, δεν θα ακούτε εδώ πέρα για δεκάδα γενικότερα, να ξέρετε όλη τη σεζόν. Δεν θα λέμε ποτέ για δεκάδα και για το σχήμα με το οποίο θα κατέβει ο Άρης. Θα είστε στο σκοτάδι μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μέχρι βασικά να φέρει το γραφείο τύπου. Ας είναι στο σκοτάδι, γιατί δεν κατάλαβα. Τις συνθέσεις. Αν είχες εφημερίδα, ρε Χρήστο, όπως είχες πριν κάποια χρόνια και έπρεπε να κάνεις το πινακάκι το καθιερωμένο για το αυριανό το φίλο, τι θα έβαζες. Τι θα έκανα. Αν είχες εφημερίδα όπως πριν λίγα χρόνια. Και έπρεπε να κάνεις το καθιερωμένο πινακάκι για το αυριανό το φύλλο. Ναι. Τι θα έβαζες. Δύο λάθος παίκτες. Πω, δεκαετία 80. Γιατί δύο και θα τραυμάτιζα και δύο. Σαν τον Αναστόπουλο. Ακριβώς. Πολύ σύγχρονες προπονητικές προσεγγίσεις και τακτικές. Όχι, εσείς που μας τα βγάζετε φωτογραφία και δίνετε την προπόνηση του Άρη στο πιάτο του προπονητή των Κυπρίων. Εσείς θα τραβάω σήμερα. 7 μεθά και τέταρτο, θα είμαι εκεί. Πόσο το πρωτοτέταρτο. Πόσο ξεπερασμένα πράγματα. Πόσο ξεπερασμένα πράγματα. Οι προοδευτικοί. Οι προοδευτικές δυνάμεις κυβέρνησαν 4,5 χρόνια την χώρα και την πήγαν 100 χρόνια πίσω. Προοδευτικοί. Τώρα μη συγκρίνεσαι τώρα. Ακριβώς το ίδιο είναι. Στο όνομα της πρόοδου, να ξέρεις, στο όνομα της πρόοδου έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ανθρωπότητας. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν να γίνουν εγκλήματα και στον Άρη. Αλλά. Δεν θα προσανατολίσει την κουβέντα από το κομμάτι. Ό,τι θέλω να κάνω. Δεν περνάνε σε μένα. Πες μας την 11 των Κυπρίων αυτή. Δεν περνάνε σε μένα. Αφού είναι 2019. Δεν λέω τίποτα. Για να μην δώσουμε τα πλάνα του Κέρκες. Το βράδυ που θα έρθει στο γήπεδο. Ναι. Δεν το λέω σε εσένα. Το λέω σε αυτούς που θα σε περιμένουν. Ναι. Είναι με τους Κύπριους. Έχει υπερισχύσει το μισό κυπριακό του αίμα. Όχι, όχι, όχι. Και προσπαθεί από τη μία να πληροφορήσει, να δώσει. 7 και 4 τον αφήσει να μπει στο γήπεδο. Δεν θα τον αφήσει να μπει νωρίτερα. Δεν προλαβαίνει κιόλα. Λοιπόν. Γιατί θα δείξει τίποτα στο πρώτο τέταρτο. Ναι. Τίποτα δεν θα δείξει. Καταρχήν θα τραβάω βίντεο των τέτοιων. Τίποτα δεν θα δείξει. Τον Μπακαλιάνη και τον Μπακούτσι. Τίποτα δεν θα δείξει. Μοχ, προεδράρα με τέτοιο. Περίμενε λίγο. Α πω εγώ με τον Αποέλ. Δεν είμαι νέλε με σου χωρίζει. Άρα δεν μπορεί να υπερισχύσει όπω λε το κυπριακό μου. Πρόεδρε. Κουστούμι με βερμούδα. Δυνατό. Σοντίσιμο είναι πρώτο που έχουμε πει. Κάτσε να το στείλω στη γυναίκα μου. Γιατί μου λέει ότι δεν είναι για όλους. Κουστούμι με βερμούδα δεν πάει. Δεν είναι για όλους αυτό, Χρήσανθε. Είναι για άτομα τα οποία μπορούν να το υποστηρίξουν. Εγώ δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τώρα αυτό το οποίο φοράει ο Καρυπίδης. Τι λες, ρε. Βερμούδα με κουστούμι. Τι λες, ρε. Εντάξει. Είναι δεδομένο αυτό. Αυτό έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο και το υποστηρίζει. Γιατί είναι ένα fashion icon. Δεν κάνουν τα ρούχα τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης κάνει τα ρούχα. Σωστό. Έτσι, έτσι. Το έχει ξανακάνει και στην Αθήνα κυκλοφορεί έτσι. Μου έχουν στείλει φωτογραφία από γνωστό καφέ στην Αθήνα που βρέθηκε και ήταν με κοστούμι από πάνω, σακάκι βασικά, που κάμισε και από κάτω ήταν βερμουδάτος ο Θόδωρος Καρυπίδης, που έχει πάει τον ντύσιμο σε άλλο level. Έτσι. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι είναι ο πιο καλοντημένος πρόεδρος τέτοιο. Αν όχι ο πιο καλοντημένος, από τους πιο καλοντημένους σίγουρα. Γιατί ποιος είναι ο πιο καλοντημένος, ο Κουγιάς. Καλά, ο Κουγιάς. Άστο. Και ζιβανσέ. Και έχει σφίξει λίγο νομίζω ο πρόεδρος. Γυμναστήριο. Θα κάνει λίγο βαράκι. Έχει γυμναστήριο. Σπίτι. Βαράκια κάνει. Δουλεύει εκεί. Έχει γυμναστήριο. Κάτσα εδώ. Κάτσα δεν φοράει όμως το δίαιο. Πρέπει να βάλει καλτσάκι κοντό. Ωραία τα γεύματα. Ωραίο το γήπεδο βλέπω πίσω. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Ενθουσιασμένο. Ναι, μ' αρέσει ρε φίλε. Ενθουσιασμένο. Σχόλιο κάτω από το τέτοιο του Καρυπίδη. Κάτω από το Instagram. Υπάρχει σχόλιο από έναν χαραλάμπο. Φαντάζομαι ότι είναι ο λαμπρός. Α, αυτό είναι το κάρι γερά. Τα γούστα είναι κοντά. Αλλά το καλύτερο είναι κάρι άρχοντα. Πάρε μας τα υπάρχοντα. Λοιπόν. Και γυαλί βέβαια. Παναγιώτη Πισανίδη, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Σωστό.
Ναι, όντως το Πασανίδη. Το, ναι, το Πασανίδη. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Καριάκο, δεν πάρουμε την υπάρχοντα. Η γυναίκα μου λέει θα μου πάρει ένα τέτοιο συνολάκι. Μην έχεις εδώ όμως με αυτό. Βερμούδα σακάκι. Κατά δεν μπορώ να φέρω σακάκι εγώ το χειμώνα. Γιατί? Το καλοκαίρι. Α, γιατί? Λοιπόν, κουέστα κάτω τα δοκάρια. Καλά πάμε. Σούντγκρεν δεξιά. Σούντγκρεν αριστερά. Δεξιά ο Κόρκουτ. Κόρκουτ. Έτσι. Σόουζα Βέλεθ, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Σάσα, Μπάσα και Ντουάρτε στο χώρο του κέντρου. Κωνσταντινίδης δεξί εξτρέμ. Αριστερά Μαρτίνες και στην κορυφή ο Ντιγκινή. Αυτή είναι η ενδεκάδα που δεν θα παίξει ποτέ, ούτε σε φιλικό. Πρώτα να σου πω κάτι. Άσε τα πρόσωπα, το έχεις κάψει από το σύστημα. Δεν είναι με 4-3-3 δηλαδή, ποτέ. Τα πρόσωπα πιο πιθανά είναι από το σύστημα. Κάποιος όμως περιμένει να ακούσει σοβαρά την δεκάδα. Με λοιπόν, το σύστημα μην ορκίζεσαι. Όχι, να το ξεκινήσει τουλάχιστον. Εντάξει, δεν το έχει δουλέψει πάρα πολύ. Για μένα ρίσκο να πάει με 4-3. Τι εννοείς δεν το έχει δουλέψει? Το έχει δουλέψει τόσο πολύ στο 4-2-3-1. Μόνο αυτό δουλεύει. Μέχρι στιγμής. Μόνο το 4-3-3 δουλεύει. Στα φιλικά? Μόνο το 4-3-3. 4-2-3-1 μας λέγατε. Εγώ δεν έχω πει ποτέ σύστημα. Ούτε ένα μας δεν έχω πει εγώ. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά. Με έχεις ακούσει να πω εγώ σύστημα? Εγώ. Το κάνει ο Χρήστος. Είπα εγώ σύστημα. Είπα εγώ. Υπάρχει συνάδελφος που έλεγε άλλο σύστημα και πέσαμε με άλλο σύστημα. Να μην τον δώσω τώρα στον αέρα. Ποιος? Δεν σου λέω. Αυτός. Του το είπα. Όχι. Αυτός το λέει σωστά. Όχι. Σωστά το λέει. Στο πρώτο όχι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Αυτός. Στον ανατρόμο 4-3 είναι έμπεζε. Τέλος πάντων. Λέει αν ξέρουμε αν έχουν αριθμηθεί οι θέσεις και τα σκαλιά. Γιατί αλλιώς έρχεται μπάχαλο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Κουέστα θα είναι κατά τα δοκάρια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως νομίζω βλέπω, ότι... πιστεύω ότι ο Έμαν διεκδικεί επάξεντη θέση. Ναι. Όπως σίγουρα νομίζω ότι είναι και τετράδα πίσω στην άμυνα. Με το Σούντγκρεν δεξιά, τον Κόρκουτ αριστερά, τον Βέλεθ και τον Ρόζ να είναι στα στόπερ. Ωραία. Με 4-2-3-1 που θα δούμε λογικά. 4-2-3-1. 4-3 δηλαδή σε παράλλαξη. Ναι, ναι σε παράλλαξη. Γιατί λοιπόν, οι γραμμές ως γνωστό είναι 3 και όχι 4, όπως λέτε εσείς όλοι νεότεροι το 2019. Ο ναι. Μπάσα με το Ματίγια. Ο Ματίγια με τον Μπάσα βασικά είναι το επικρατέστερο δίδυμο αν δεν γίνει έκπληξη με το Σάσα. Άρχισε να έρχεται στα λόγια μου σιγά σιγά. Ναι. Λοιπόν, έχει γραφτεί τη Δευτέρα αυτό, Χρήστανδε. Εσείς είπατε ίδια ενδεκάδα με τα Ατρόμητα, έτσι. Ενδεχομένως είπα. Ενδεχομένως. Άρχισαν τα επιρήματα τα περίεργα. Από Δευτέρα, Χρήστανδε, το έχουμε πει για το Σάσα. Ότι ενδεχομένως θα έβλεπε ο Παντελίδης πώς είναι η κατάσταση της προπονής αυτές τις μέρες. Και τι είδε. Και αναλόγως θα δούμε αν θα τον χρησιμοποιήσει. Κοίτα, ξέρεις ότι εγώ του. Φαν του Μπάσα δεν είμαι ποδοσφαιρικά. Κακός. Αυτή τη στιγμή. Ναι, πολύ κακός. Αυτή τη στιγμή είναι πιο έτοιμος από τον Σάσα. Ωραία. Αλλά ο Σάσα σου δίνει κάτι το οποίο το χρειάζεται απέναντι στην έλεγχο σου, το οποίο είναι ταχύτητα στο κέντρο. Που με Ματίγια και Μπάσα δεν την έχεις. Λοιπόν, θα δούμε τώρα ποιος θα ξεκινήσει. Ναι. Λοιπόν, στα εξτρέμ. Ναι. Ο Λάρσον δύσκολα. Ναι. Άρα θα πάμε με την κοινή Φετφατζίδη εκτός απρόπτου. Τον Ιντέγε στην κορυφή. Εντάξει, εκτός να βάλει το Λάρσον και το βγάλει μετά. Που δεν νομίζω. Και στη θέση του επιτελικού μέσου, ο Τόνσο δεν τα πήγε καλά κοντρά στον Ατρόμητο. Εγώ πιστεύω ότι ο Παντελίδης τον εμπιστεύεται περισσότερο από τον Μαρτίνες. Άρα αν είναι πάει ανάμεσα αυτούς τους δύο θα δούμε τον Τόνσο. Λέω εγώ μια πιθανή εντεκάδα. Ωραία. Εγώ λέω ότι μπορεί να έχει δύο αλλαγές αυτή η εντεκάδα που είπες. Μπορεί και τρεις. Ενδεχομένως. Και σε πρόσωπα, αλλά κυρίως σε θέσεις. Θα είναι αλλιώς τοποθετημένοι οι παίκτες μες στο γήπεδο. Γι' αυτό είσαι εσύ εδώ για να μας τα διευκρινίζεις. Ποια διευκρινίζω? Αυτά τα διζητήματα. Όχι. Τι όχι? Θα ευνηδιάσω τον τέτοιο. Τον Κερκέζ, πώς θα τον πει. Ναι, ακούει ο Κερκέζ 5-7. All about action, αέρα ακούει ο Κερκέζ. Αμφισβητής. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο της ΑΕΛ. Ακούνε εμάς. Ο φροντιστής και ο αριστερός μπακ. Ναι. Που έχει παίξει τη Λάρισα. Ναι, ο Αβραμ. Αυτός ακούει All about action. Αυτή είναι η δουλειά του σήμερα. Τον επισκέφθηκε ο Ναζλίδης, έστω τον Αβραμ. Ποιον? Τον Αβραμ. Καταγγελία είναι αυτό. Ήταν συμπαίχτες στην... Ρουφ! Στην... Του είπε τα συστήματα! Ναι, τα ξέρει. Εντάξει, όταν έπαιζε... Αμάν μωρέ. Μην κολλητό σου. Τον φάγατε. Εμείς τον φάγαμε. Μόνος του το έφαγε το κεφάλι του. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ, ναι. Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Η γνώμη μου είναι η πραγματικότητα. Η γνώμη σου είναι η άποψη. Δεν μπορώ.
Πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ. Άρα, Νασλίδης πήγε στο ξενοδοχείο της ΑΕΛ με τον εχθρό. Δεν μπορώ. Να καταγραφεί εκεί στα διαβατά αυτό. Δεν μπορώ. Πολύ ωραία. Αφού μπορείς να είσαι πολύ διαφορετικός, γιατί δεν είσαι. Και τι μου αρέσει να είμαι έτσι. Τρία εισιτήρια έχω. Πριν το διάλειμμα των έξι σας το λέω και θα φύγω και όταν γυρίσω, αύριο δηλαδή, θα έχετε ήδη τρεις από εσάς τα εισιτήρια στα χέρια σας. Την κλήρωση θα την κάνει ο φίλος μου ο Νίκος. Θα μου πεις εγώ να δώσω αριθμούς. Θα σου πω, Χρήστα. Φεύγω λοιπόν. Φύγε, να Χρήστα, πάω φύγε. Να δω την ενδεκάδα του Άρη και να σας πω μια διαφορετική. Γιατί ακούει ο Αβραάμ. Ακούει ο Νασλίδης για να τα πει στον Αβραάμ. Εδώ πέρα, παιδιά, με τη σύγχρονη προσέγγιση στο ποδόσφαιρο. Εδώ πέρα, παιδιά, εδώ πέρα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Θα ξεκινήσουμε με το μήνυμα του φίλου του Κώστα. Σχετικά με το θέμα του Ματέο Γκαρσία. Αν λέει δεν παίζει τίποτα με Ματέο, όπως λες, λέει με στόμφο. Δεν χρησιμοποίησα στόμφο, φίλε Κώστα. Να μην γράφεται και να παράγεται το θέμα συνέχεια, λέει. Χαρακτηρίζει με έναν τρόπο, λέει, πόσα τα έχουμε κάνει εμείς και δεν τελεί τζάμπα λεπίδα στον κόσμο. Γράψαμε εμείς, φίλε Κώστα, ότι ο Ματέο μπορεί να έρθει στον Άρη. Δεν νομίζω. Και ο μόνος λόγος που αναφερόμαστε καμιά φορά είναι ότι δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις και το έχουμε ξεκαθαρίσει και άλλες φορές. Αν υπάρχει κάτι, θα ενημερώσουμε με τον Γκαρσία. Δεν γράφουμε κάτι σχετικά με Ματέο και Άρη. Άλλο τώρα το αν υπάρχει κάποια εξέλιξη με τον Ματέο σε Λας Πάλμας. Αυτό όσον αφορά το μήνυμα του φίλου του Κώστα. Βλέπεις ότι εγώ απάντησα σίγουρα με μεγαλύτερο σεβασμό από το μήνυμα που μου στείλες εσύ και τον τρόπο με τον οποίο το έγραψες. Καλοδεχούμενο είναι και πάλι να ξέρεις και σου εξήγησε ακριβώς τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι κοιτάζει, ρε Μπάλομπαση. Λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. All about Aris on Air. Στο Λίμπερο 107,4. Ο Χρήσανδος έφυγε. Εμείς μείναμε πίσω. Θα πάμε πιο μετά και εμείς στο Κλειάνδης Βικελίδης. Να δούμε προπονήσεις και συνεντεύξεις τύπου. Ανοίγουμε τις γραμμές 2-3-10-2-87 και 3-8. Για να ακούσουμε και εσάς. Παραμονή στο αγώνα με την ΑΕΛ Λεμεσού. Φυσικά μην ξεχνάτε ότι λίγο πριν τις 7 θα δώσουμε 3 εισιτήρια για το Άρης ΑΕΛ Λεμεσού. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση. Και σας περιμένουμε φυσικά να τα πούμε εδώ πέρα στον αέρα του Λίμπερο με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές μέχρι και τις 7. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Νικολάη, καλησπέρα. Χαίρετε. Να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Εγώ έχω διαρκείας, χθες το πήρα. Ναι. Και μην παλώνες με ένα φίλο μου, μου λέει κάρτα φιλάθλου έχεις. Λέω ρε εσύ δεν την πήρα, δεν... Τι κάνουμε τώρα, αύριο κανονικά πήγαινα στο γήπεδο. Γιατί στο φίλο σου είπανε ότι δεν μπορεί. Όχι, δεν είπα τίποτα. Αυτός πήγε, πήρε. Και λέω δεν ήξερα, μήπως χρειάζεται και αυτή για να μπω μέσα ή δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται. Άρα μπαίνω κανονικά στο κήπεδο. Κάνε όμως και ένα τηλέφωνο στην μπουτίκ για να είσαι σίγουρος, για να μην σας πάρουμε και στο λαιμό μας κιόλας. Oh. Κάνε και ένα τηλεφωνάκι στην μπουτίκ. Κοίτα, γνωστός μου πήρε διαρκείας. Ναι. Χωρίς κάρτα φιλάθλου. Και αύριο θα πάει κανονικά. Ναι, και εγώ δεν πήρα κάρτα. Ναι. Ούτε μου είπαν κάτι ας με αυτό, μου το είπε τηλέφωνο φίλος μου. Και ναι. Μου λέει, τι γίνεται. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον δεν χρειάζεται, αλλά για να μην σε πάρω στο λαιμό μου και να είμαι σίγουροι, κάνε ένα τηλέφωνο στην μπουτίκ. Κάζε, περίμενα να σου το πω τώρα. Περίμενε λοιπόν. Άρης Εφ Σι, Μπουτίκ. Για να σε ενημερώσουμε και όποιος θέλει να κάνει και κάποια ερώτηση κιόλας σχετικά με αυτό το ζήτημα και ό,τι άλλο θέλει να ρωτήσει. Λοιπόν, Άρης Εφ Σι, Μπουτίκ. Άρης Εφ Σι, Μπουτίκ. Όχι, The Legend Store. Λοιπόν, περίμενε. Κλείσε και θα το πω στον αέρα εγώ τώρα. Έγινε, Νικόλα. Χαίρετο, γεια. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλον. 2-3-10-2-87 και 3-8 για ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα για να τα πούμε εδώ πέρα μαζί. Να μας πείτε εσείς πώς βλέπετε το αυριανό μάτς, πιθανές εντεκάδες. Θα ξεκινήσουμε από σήμερα ένα pre-game για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Λεμεσού. Θα ασχοληθούμε φυσικά και αύριο. Εννοείται, είναι δυνατό site της ΠΑΕΡΙ, φίλε μου, έχει την μπουτίκ. Αγωνιστική περίοδο, εισιτήρια, εισιτήρια αγώνων, Άρης Εφ Σι, επικοινωνία, εδώ είμαστε. 2-3-10. 322-282 το τηλέφωνο της Boutique. 322-282 στον επόμενο. Καλησπέρα. Κόλλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Πέρα από τα πολύ καλά πράγματα που έχει κάνει η ΠΑΕ, μια επισήμαση να κάνω για αύριο. Ναι. Με αυτές τις σημαίες στη θύρα 2 θα παίξει η ομάδα αύριο. Έχει σκεφτεί κάποιος να τις αλλάξει. Σημαίες, δεν τις πρόσεξα τις σημαίες. Οι σημαίες που κυματίζουν στη θύρα 2, ψηλά. Πέρυσι δεν είχαμε βάλει καινούργιες. Τις έχεις δει σε αντικατάσταση είναι.
Σε κακή. Πήγαινε, αφού θα πάω στο κλειάδι της Βικελίδης σήμερα το βράδυ. Θα πάω, ναι. Δες πώς είναι. Θα πάω και θα τις δω. Να, και δηλαδή είτε εσύ το Χρήστος, κάτι εκεί πέρα στα στελέχη της ΠΑΕ. Ένα απλό τηλεφώνημα. Παιδιά, πρόσεχε. Αυτό ήθελα, θα ήθελα να σου το πω και την προηγούμενη εβδομάδα. Απλώς το περνούσα έτσι. Καλά έκανες, αλλά πρόσεξε. Γιατί ξέρεις, η λεπτομέρεια είναι που κάνει και τη διαφορά, εσύ. Μαζί σου, πρόσεξε με όμως. Έχεις δίκιο. Θα το επισημάνουμε και ως ανθρώπους της ομάδας, αν όντως ισχύει, να το δουν να το διορθώσουν. Αλλά ναι, μην κοιτάς το δέντρο και χάνεις το δάσος. Δες πόσα άλλα πράγματα έχουν γίνει. Γι' αυτό ναι, σε ξεκίνησε και σου είπα τα πολύ καλά που έχει κάνει και μπράβο στην ΠΑΕ. Ναι. Αλλά τουλάχιστον είναι το δάσος με το κερασάκι στην τούρτα έτσι όμορφο. Ναι. Εντάξει. Καταλάβεις, πήγαινε δηλαδή ναι, από τον αέρα έχουν ξεσκιστεί, ρε παιδί μου. Ναι. Θα το δω από να φέρετε δηλαδή όμορφα και στην εικόνα που θα δείξουμε σε όλη την Ευρώπη αύριο. Σωστός. Γιατί κάποια στιγμή δεν θα κυματίσει η σημαία του συλλόγου. Θα κυματίσει. Έτσι ακριβώς. Αυτό σε επισήμαση. Οπότε αύριο καλή επιτυχία στην ομάδα. Mm-hmm. Δύσκολο παιχνίδι θα είναι, μην ξεγελιόμαστε. Ναι. Από εκεί και πέρα προσοχή και το σημαντικότερο 0 στην άμυνα. Ναι. Αυτό. Καλή επιτυχία. Να σε Νικόλα, σε χαιρετώ. Να σε καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Σε σένα. Λοιπόν, έχουμε άλλον. 2-3-10-2-87 και 3-8 ανοιχτές ή γραμμές. Εδώ ένας πολύ καλός φίλος μου τονίζει κάτι το οποίο είχα ξεχάσει κι εγώ. Που λέγαμε νωρίτερα για τον Τιγκινί. Και μια έτσι σκέψη που κατέθεσα εγώ για να παίξει τον άξονα ο Γάλλος, εξηγώντας τον λόγο, ο Ντιγκινί πριν έρθει στην Ελλάδα, στη Γαλλία έπαιζε τον άξονα. Στην Ελλάδα αρχίσαμε να το βλέπουμε περισσότερο να πηγαίνει στα πλάγια. Και δεν είναι τυχαίο το ότι πέρυσι τον Άρη στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν αγωνιζόταν πίσω από τον επιθετικό. Είναι η θέση στην οποία αγωνιζόταν κυρίως όταν έπαιζε στη Γαλλία. Και εξήγησα και νωρίτερα τον λόγο αυτού του σκεπτικού με τον Ντιγκινί στον άξονα. Πίσω δηλαδή από τον Ιντέγε. Για να βοηθάει με τις επιστροφές του στο αμυντικό κομμάτι, γιατί ο Άρης με Τόνσο μπροστά, Μπάσα και Ματίγια θα έχει ένα αργό κέντρο, ενώ με τον Ντιγκινί μπορεί να δώσει ταχύτητα, η οποία σου λείπει. Τώρα το θέμα είναι αν πας στην επιλογή του Ντιγκινί στον άξονα, ποιο θα βάλει στα άκρα. Ο ένας παίχτης θα είναι ο Φετφατζίδης. Ο άλλος ποιος θα είναι. Ο Λάρσον δεν είναι 100% έτοιμος για δεκάδα. Και άμα ξεκινήσει, δύσκολο θα βγάλει 90 λεπτό. Άρα μετά τον Ιντέγε και έσκε μια ακόμα αλλαγή. Αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους. Ντόμινο πάει. Μπορείς να βάλεις τον Τόνσο στα πλάγια. Μπορείς να βάλεις τον Μαρτίνε στα πλάγια. Επίσης. Μπορείς να βάλεις τον Ντουάρτε στα πλάγια. Και αυτό είναι μια επιλογή. Στην περίπτωση πάντα, τονίζω και επισημαίνω, που πας σε μια επιλογή να χρησιμοποιήσεις τον Ντιγκινί στον άξονα πίσω από τον Ιντέγε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό θα έκανα. Και εξήγησα τον λόγο. Τώρα το τι θα κάνει ο Σάββας Παντελίδης θα το δούμε αύριο. Εντάξει, πάνω κάτω πάντως η δεκάδα, λίγο πολύ, είναι γνωστή και όλοι περιμένουμε. Πάνω κάτω έχουμε στο μυαλό μας περίπου το ίδιο σχήμα για τους 11 που θα επιλέξει ο Σάββας Παντελίδης στο αυριανό παιχνίδι. Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης με ενημερώνει ότι και το μεσημέρι πάλι είχε ουρές έξω από την μπουτίκ. Εντάξει, με πιο ομαλή βέβαια τη ροή σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά πάλι είχε αρκετό κόσμο και είχαν μείνει και κάποια εισιτήρια για τα πέταλα, γιατί γνωστός μου πήγε σήμερα και πήρε εισιτήρια για τα πέταλα. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι αν όχι μέχρι το βράδυ, μέχρι αύριο θα έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Σάκη, θα χτίσει γήπεδο αύριο. Πρώτος θα πας. Έτοιμος είσαι. Λοιπόν, έχουν μείνει κάποια τελευταία. Από ό,τι κατάλαβα και από αυτό που μεταφέρθηκε, πρέπει να μείναν και μερικά στα πέταλα. Κάτι λίγα για να πήρε κόσμο σήμερα εισιτήρια στα πέταλα. Αλλά τα περισσότερα από αυτά που έχουν μείνει αφορούν θύρες όπως είναι οι 7, όπως είναι οι 9, αν δεν έχουν εξαντληθεί ακόμα βέβαια αυτήν την ώρα που μιλάμε, που είναι και τα πιο τσιμπημένα, τα πιο ακριβά και στα VIP, αλλά νομίζω ότι και αυτά θα φύγουν μέχρι αύριο και θα αντικρίσουμε όλοι μας ένα γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης. Επαναλαμβάνω, ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-2-87 και 3-8. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε... Νίκος από Καλαμαριά. Γεια σου, συνονόματε. Ήθελα να πω για το φίλο που ρώτησε για το διαρκείας άμα μπαίνει. Ναι. Και εγώ κάρτα διαρκείας έχω από σύνδεσμο. Ναι. Και μπαίνεις κανονικά με είπανε. Δεν χρειάζεται η κάρτα φιλάθλου. Καλά, και αργότερα προς το παρόν μπαίνεις μόνο με την κάρτα φιλάθλου. Ναι, ναι.
Ο προηγούμενος μας πρόλαβε για τις σημαίες, ήθελα να το πω και εγώ για τις σημαίες, στη ραδιό. Έχουν εξεπτιστεί τελείως, είναι δηλαδή άσχημο να βλέπεις τη σημαία της ομάδας σου, ρε παιδί μου, να είναι σκισμένη. Ναι. Και πόσο είναι. Άμα δεν μπορούν να τα βάλουμε εμείς, ρε παιδιά, το. Όχι, δεν είναι ζήτημα νομίζω ότι δεν μπορούν. Εδώ έχουν γίνει άλλα κι άλλα. Δεν θα κολλήσει τώρα στις σημαίες. Σίγουρα, ναι, εντάξει. Απλώς είναι όπως το είναι και ο προηγούμενος. Είναι κάτι. Είναι μικρή λεπτομέρεια, ναι, αλλά σημαντική. Οκ. Okay. Έτσι. Και κάτι ακόμα για τα διαρκείας, παιδιά. Ναι. Είμαστε πολύ χαμηλά, πιστεύω. Θέλουμε κι άλλα. Εγώ είμαι άνεργος από το 2010. Η γυναίκα μου από το 2012. Έχουμε ένα παιδί 2,5 χρονών και είναι η δεύτερη χρονιά που παίρνω συνεχόμενο διαρκείας. Τα βγάζουμε πολύ δύσκολα πέρα. Ναι. Και όντως παίρνω διαρκείας. Να πάρουν κι άλλοι. Κι άλλοι κι άλλοι. Εγώ αυτό λέω. Άμα θέλεις μπορείς να πάρεις. Ναι. Εγώ έκοψα το παιδί μου κάτι και πήρα διαρκείας για τον Άρη. Να το κάνουν και άλλοι. Το προτείνω σε όλους. Να πάρουμε πολλά διαρκείας. 12.000 υποκάρι. 15 να φτάσουμε εμείς. Αν πιάσει πενταψήφιο Άρης νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλά. Και κάτι ακόμα. Ναι. Με τη νίκη στη μεγάλη ομάδα του Άρη. Έτσι. Στην ομαδάρα μας. Στην αριανάρα μας. Ωραίος. Η νίκη είναι σίγουρη. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο το μάτς. Θα τους βγάλουμε τα μάτια αύριο, θα τους τρελάνουμε, όλο τον κόσμο θα τρελάνουμε. Ωραίος, δυνατός. Μέχρι και τον Οκτώβριο όλοι οι Άρη θα βλέπουν στην τηλεόραση. Μ' αρέσεις. Μακάρι παιδιά. Με μακάρι. Την νίκη παιδιά, καλή συνέχεια και ελπίζω να κερδίσω και ένα εισιτήριο για να πάρω και το γιο μου μαζί. Μακάρι, στο εύχομαι. Έχει, ναι. Καλό, να σε καλά, καλά, να σε καλά φίλε μου, να σε καλά. Επόμενος, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο. Καλώς το να. Ο Ηλίας Ανοπόλη, καλά μας. Γεια σου, Λία, μια χαρά. Θέλω να κάνω κάποια ερωτήση, άμα ξέρει. Ναι. Αν έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ, πότε θα ανοίξουν οι θύρες. Όχι, δεν έβγαλε. Ακόμα δεν έβγαλε. Περίπου δύο ώρες πριν αρχίσει το μάτσο ή τρεις. Φαντάζομαι ότι γύρω σε 7.30 θα ανοίξουν. Εκεί πέρα, 7.30-8 παρά θα ανοίξουν, γιατί θα είναι και μεγάλη προσέλευση και θα πρέπει να ξεκινήσει να μπαίνει ο κόσμος από νωρίς αύριο στο γήπεδο. Και ήθελα να ρωτήσω, επειδή εγώ έχω διαρκές στην ένα, ναι. Θα υπάρχει πιθανότητα να ανοίξει και την καινούργια τουρνικέ που είναι δίπλα στα αποδυτήρια. Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσουμε στην ΠΑΕ, δεν το ξέρω. Γιατί δεν ξέρω, πρέπει να ξέρω ότι κάναν καινούργια τουρνικέ. Ναι, ναι, είμαι ενήμερος. Που γράφει θύρα 8 που γράφει. Ναι. Εκεί μπαίνεις μέσα στη θύρα 1. Ναι. Παλιά αυτό ήταν, δεν υπήρχε τουρνική και έβγαινες έξω. Δηλαδή μόνο για έξοδο. Τώρα κανονικά πρέπει να μπαίνεις για την 1. Ξέρω. Θα το δούμε αύριο γι' αυτό. Θα πει, δηλαδή πάει, έτσι δεν είναι. Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω, η αποστολή σήμερα το βράδυ θα βγει. Απόψε το βράδυ, ναι. Να γίνει και η τελευταία προπόνηση, σε λίγη ώρα ξεκινάει. Σε κάνα μισάωρο. Θα γίνει γνωστή. Πόσοι παίκτες αποτελούνται, 23 άτομα νομίζω. 23-18 θα διαλέξω Παντελίδες. Θα πάρει και τους πιτσιρικάδες. Τι ξέρω τώρα θα τους πάρει, θα δούμε. Εντάξει, τώρα αυτό είναι το τελευταίο. Περισσότερο για το Λάξον περιμένουμε, μάλλον θα είναι στην αποστολή όπως φαίνεται. Αλλά άμα βγούμε τίποτα ανακοίνωση, τι ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες να ενημερώσουμε. Θα ενημερώσουμε φυσικά, και αν γίνει κιόλα τώρα που είμαστε στον αέρα θα το πούμε. Και αύριο όλη η θετική ενέργεια. Μέχρι όσο λένε να ξαναρχίσουμε να βγούμε και να πάρουμε το μάτς. 1-0, 2-0. Άμυνα μπετόν αρμέ. Να πάρεις το μάτς, να μην φας γκολ. Και πέρα στα διπλά μάτς παίζει ρόλο μεγάλο. Να μην φάει γκολ. Μεγάλο. Και την άλλη Πέμπτη είναι 8 η ώρα ο αγώνας, έτσι δεν είναι. Ναι, 8 η ώρα. Ναι. Εσύ θα πας κάτω να του μεταδώσει. Και εγώ και ο Χρήσαν θα είμαστε κάτω. Άντε, μακάρι μας φέρει την πρόκληση. Μακάρι να τη φέρουμε, μακάρι. Και ήθελα κάτι άλλο να ρωτήσω, ναι. Τώρα τη θυμίγε. Αν έχουμε στείλει, πάει αύριο κατάσκοπο για τον αγώνα Μόλτε Τσουκαρίς που πέσουν 8 η ώρα. Όχι. Από όσο ξέρω, όχι. Εντάξει. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι θα μας απασχολήσει στη συνέχεια αν περάσουμε το καλό. Με ποιον θα παίξουμε και τι θα έχει να αντιμετωπίσει ο Άρης. Ας κάνει το πρώτο βήμα αύριο η ομάδα και μια χαρά θα μπορεί να αποκτήσει εικόνα για αυτό το μάτς. Εντάξει, έγινε. Να σε καλά, Ηλία. Να σε καλά. Ο επόμενος, Δημήτρη Μπαλόμπα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε.
Ερώτηση. Ναι. Η οποία έχει διτό ρόλο, δεν είναι μόνο για τα διαρκεία. Το όνομά σου. Κώστας. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, την κάνω την ερώτηση όχι μόνο για εμάς που είμαστε κατόχους διαρκείας, αλλά κυρίως γιατί έχει και μία επέκταση για να δώσει κίνητρο στον κόσμο να παίρνει διαρκείας, έτσι. Ναι. Λοιπόν, βγάλαμε τα διαρκείας, οκ. Okay. Αύριο που θα πάμε εμείς που έχουμε τα διαρκείας, η θέση μας είναι πιασμένη για το διαρκείας ή θα μαλώνουμε όλοι στο γήπεδο ποιος πήγε πρώτος, είπα έχει μεριμνήσει να γράψει ότι είναι θέση διαρκείας κτλ. Γιατί από πέρσι έχουμε θέματα και επειδή αύριο το γήπεδο θα γίνεται χαμός και το ξέρουμε όλοι. Είναι ένα θέμα το οποίο φοβάμαι ότι θα γίνουν διάφορες διαταραχές. Το λέω με την καλή. Ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Δεν το λέω με την κακή. Επειδή μας ρώτησε και πριν άλλος φίλος με μήνυμα που ήταν και ο Χρήστος εδώ πέρα, δεν έχουμε ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, γιατί καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Θα γίνει ένας χαμός αν γίνει αυτό που λες αύριο στο γήπεδο. Μα όχι αν γίνει. Είναι πολύ, πολύ πιθανό να γίνει γιατί εμείς που πηγαίνουμε χρόνια και τα ξέρουμε, έχω διαρκείας πάνω από 15-20 χρόνια. Το ίδιο πράγμα γίνεται και κυρίως γίνεται στα μεγάλα τα μάτς. Και το λέω τώρα υπό την έννοια του ότι όταν ο άλλος που βγάζει διαρκείας βλέπει ότι δεν έχει τις αναλόγιες παροχές, εγώ το πω λίγο παρακάτω τώρα από την ΠΑΕ, κάπου δηλαδή του δίνεται και αντικίνητρο να βγάλει διαρκείας, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτός που βγάζει το διαρκείας και πληρώνει, να του δίνεις και 5-10 παροχές συγκεκριμένες που να τις έχει σίγουρες. Για να κεντρήσει και τον άλλο να βγάλει και διαρκείας, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Και εν προκειμένου μιλώντας για τη θύρα 2 που είναι η θύρα που γίνεται ο μεγάλος ο χαμός, το ξέρεις πολύ καλά. Πας να δεις το παιχνίδι και τελικά ασχολείσαι μία ώρα με άλλα πράγματα και χάνεις και τον ερμό από το μάτσα. Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες. Πάμε να διασκεδάσουμε, δεν πάμε να μαλώσουμε. Αλλά αυτό νομίζω είναι πολύ απλό το να ξεχωρίσεις μια φορά έχει γίνει αυτό νομίζω, μόνο. Επί Σκόρδα, επειδή την προηγούμενη είχε γίνει ο αντίστοιχος χαμός και είχαν πλαχωθεί όλοι, την επόμενη είχε βάλει και security και το είχε κάνει. Νομίζω ότι είναι σημαντικό γιατί δεν το λέω τώρα για αύριο για το μάτι για μου που έχουμε διαρκείες. Το λέω γενικότερα για να δώσει κίνητρο στους ανθρώπους να βγάζουν διαρκείες. Ναι, όμως. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έτσι νομίζω. Καλό θα είναι να το δεις αυτό αν γίνεται. Τουλάχιστον ενημερώσει. Θα προσπαθήσω μέχρι τις 7 να δω αν μπορέσουμε να έχουμε κάποια ενημέρωση. Ναι, τώρα θα σε βάζουμε και 500 ερωτήσεις όλοι. Εντάξει, τώρα το λέμε τώρα. Είναι και μέρες τέτοιες που στην ΠΑΕ γίνεται ένα τέτοιο χαμό. Το ξέρω τώρα. Εγώ το λέω τώρα όχι με την καλή την έννοια το λέω. Καταλαβαίνω. Δεν το λέω με την κακή την έννοια του, έτσι. Εντάξει, για να μπορεί και ο κόσμος να πάει άντα, το ματσάκι να υποστηρίξει την ομάδα, να είναι χαρούμενος. Όλοι είμαστε φίλοι. Να σου πω κάτι. Και να γίνει αυτό που λες αύριο, ναι. Θα είναι για ένα παιχνίδι. Θα είναι ένα θέμα το οποίο, αν όντως γίνει, θα δει η ΠΑΕ ότι πρέπει να το ρυθμίσει και στο επόμενο παιχνίδι όλα θα είναι καλά. Γιατί πέρυσι το είχαμε αντιμετωπίσει. Ξέρεις, εμείς που πάμε συνέχεια, το αντιμετωπίζουμε στα μάτια μεγάλα. Πάω, Ολυμπιακό, Μαρακή κτλ. Ναι, γιατί εκεί έρχονται όλοι. Στα υπόλοιπα εντάξει, είναι πιο γαλάρα τα πράγματα, ξέρεις. Λοιπόν, εντάξει, okay, να ευχηθώ με τα καλύτερα καταρχήν για την ομάδα, να πάρω το αποτέλεσμα που είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα μου, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Ήθελα να πω και αυτό εδώ πέρα για την θύρα 2, γιατί και εγώ έχω διαρκεία. Σήμερα πήγα επισκεπτικά μέσα το γήπεδο και είδα ότι παρόλο αυτό που έγινε, εντάξει, όνειρο αυτό που θέλουμε όλοι, θα έχουμε πρόβλημα στη θύρα 2 πάρα πολύ μεγάλο. Από ότι αν δείτε κιόλας είναι η μόνη κερκίδα η οποία έχει τα περισσότερα διαρκείας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα δεν ξέρω αύριο μεθαύριο τι θα γίνει με τα άλλα διαρκείας. Ναι. Και δεν έχει, δηλαδή π.χ. μπορεί να είναι στον τομέα, ας πούμε, 188 θύρατα, δεν έχει πουθενά αριθμούς. Κανένα καρεκλάκι, κανένα τομέα, καμιά σειρά, τίποτα. Α, πήγες το είδες δηλαδή εσύ. Ναι, ναι, θα γίνει το ένας πάνω στον άλλο. Ναι. Και θα μαλώνουμε τώρα, ξέρεις που είναι. Θα κάνουμε υπομονή ένα παιχνίδι, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, από τη στιγμή που βάψανε το γήπεδο, θα έπρεπε ας πούμε, να έχουν, ας πούμε, ξέρεις, το νούμερο του τομέα, τι τομέας είναι. Γιατί σε έχει από το 187, 186 μέχρι το 226, 28, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Ναι. Κατάλαβες. Και από εκεί πέρα δεν έχει ούτε, πες το, ούτε σειρά, ούτε... Δηλαδή, έχει μόνο ότι έχει κλειμένα πάνω στα καρεκλάκια διαρκείας. Τίποτα άλλο δεν έχει. Mm. Θα γίνεται ρόλο και άντε ο καθένας να ψάχνει, φαντάσου ότι εγώ κατέβηκα και ανέβηκα 2-3 φορές για να δω το περίγραμμα του γηπέδου, ξέρεις που ακριβώς είναι και δεν μπορούσα να βγάλω άκρη μόνος μου στην κερκίδα πάνω. Mm. Θα γίνει μια ψιλοφασαρία, αλλά εντάξει, μόνο μια μέρα. Εντάξει, παιδιά, ένα μάτσι είναι σιγά-σιγά. Επειδή αυτό λέω, μια μέρα. Ο Άρης πλέον λειτουργικά μπαίνει σε μια διαφορετική κατάσταση που για αυτήν υπάρχουσα. σε μια διαφορετική κατάσταση. Σε μια άλλη φάση που για την υπάρχουσα κατάσταση είναι καινούργια. Θα μην νιάξουμε κι εμείς μια φορά, δεν πειράζει, εντάξει.
Εντάξει. Άμα είναι μέσα λογικά πλαίσια, εγώ να ξέρει το δέχομαι. Μην ξεφεύγουμε. Αποκρίνει ο Οργενό, αλλά άστα να πάνε. Λοιπόν, παιδιά, με την νίκη τα λέμε σε γενικό. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχουμε άλλον Δημήτρη Μπαλόμπα. Ωραία. 6,5 φτάσαμε τότε. Θα πάμε στο break μαζί μα ο Μίστερ Γκολτ. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο. 7,79 θα τσεκάρω αυτό που μου στέλνει. Τώρα με μήνυμα. Λοιπόν, σε 20 λεπτά ψέματα. Σε 1/4 θα κάνουμε την κλήρωση για τα 3 εισιτήρια που δίνουμε για το μάτς με την ΑΕΛ Λεμεσού. Όσοι τελευταίοι προλάβετε να στείλετε, γράφετε FM, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και στο 54526 για να μπείτε και εσείς στη συγκλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Βλέπω γίνεται κλάμα με τα εισιτήρια. Έχετε στείλει πάρα πολύ. Με τη βοήθεια του Χρύσανθου που είναι καθοδόν για να πάει στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα βγάλουμε τους 3 νικητές για το αυριανό παιχνίδι. Πάμε στον επόμενο φίλο Δημήτρη Μπαλόμπα. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-287-3-8. Καλησπέρα σας. Έλα φίλος. Όπα, καλώς τον. Καλησπέρα. Πού είσαι εσύ? Ο Άρης έχει γιορτή. Εγώ που είμαι, εγώ που θα είμαι, ρε, εσύ. Έχεις εμφανιστείς μέρες, γι' αυτό διακοπές σου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να εμφανιστώ, αλλά κοίταξε. Γιατί ρε φίλε μετά την πάλι στον κόσμο, πάλι έχει 8 χρόνια να εμφανιστεί ο Άρης στην Ευρώπη. Πάλι τον κόλ του Κάρλος Ρουίς. Αύριο. Το 2010. Αύριο. Τι είσαι, δεν ξέρω τι είναι αύριο. Δεν πρέπει να προετοιμάσει τον κόσμο. Αύριο είναι η game day. Αυτά ρε εσύ, γιατί με στους ζωγράφους δεν μπορείς να τους καταλάβω ποτέ. Ποτέ ρε δεν μπορείς να τους καταλάβω. Τον κόσμο αυτό έτσι τους ανεβάζεις. Αύριο θα έχει. Θα έχει και αύριο. Αύριο, φίλε, όταν θα μπείτε στο αυτοκίνητό σας για να πάτε στο γήπεδο, θα ακούτε λίμπερο από τις 5. Θα είναι εδώ πέρα και ο Χρύσανθος, θα βάζει τους ύμνους και τα λοιπά. Θα βάζουμε και γκολ, να σας φτιάξουμε. Να σας ανεβάσουμε. Αν μπορείς να βάλεις κρυστάλλι, σε βάλει το Real για τη Σικούντα και πώς το λέει τα κυπριακά, βάλει ένα κυπριακό τραγούδι και να μην σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Τα ριάλια, τα ριάλια. Εγώ... σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Εγώ είμαι από ΕΛ, δεν έχω θέμα. Τι από ΕΛ είσαι, ρε. Από ΕΛ. Τι από ΕΛ, εδώ πέρα είχαμε την άλλη φορά πριν 10 χρόνια μας βάζουν τη μάνικα, μας βάζει και χοροπηδούσαν μέσα στο γήπεδο. Άνα, και εσύ τώρα που βάζει, ακούς τη Σάρη που βάζει άλλους γκολ. Τι σου φάτε. Πλάκα, ρε, μου κάνει. Πλάκα ρε μου κάνει, ο άλλος σε παίρνει τηλέφωνο γιατί δεν το σηκώνει στο ηθικό του, το ρίζει στον άνθρωπο. Εγώ! Ο ποιος εγώ! Μάλιστα. Τι ακούμε ρε μετά στους δημοσιογράφους δεν μπορεί να σας πιάσει από πουθενά ρε. Να. Από πουθενά δεν μπορεί να σας πιάσει άνθρωπος. Σε καλή κατάσταση, είσαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ανέβασε λίγο τον κόσμο. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το δύο που έγινε έχει, ξεσήκωσέ το να λίγο, ναι ρε φίλε πες, θα ανέβω εγώ να την κατεβάσω τη σημαία, θα σου βάλω ό,τι θέλεις. Θα ανέβεις εσύ. Είστε εσείς ρε. Τι είσαι, μπορεί... έχουμε γιορτή, έχουμε γιορτή και γκρινιάζεις. Ναι, γιορτή έχουμε. Αλλά γκρινιάζεις πάλι. Μου, εσύ δεν μπορείς να με ψησικώσεις, τι να σε πω. Αύριο είναι γιορτή, ρε. Άντε ρε, φύγε από εδώ, άντε καλό απόγευμα, μηδέν. Δώσε ένα σκορ για αύριο, δεν το προλάβαμε. Λοιπόν, δυνατός, πάντα δυνατός. Στο επόμενο, καλησπέρα. Όχι, 2-3-10-2-87-3-8 για ανοιχτές γραμμές για κανένα ταρτάκι ακόμα. Στις 7 περίπου θα συνδεθούμε και με το Κλεάνθης Βικελίδης γιατί θα ξεκινήσει η προπόνηση του Άρη. Κάνα τέταρτο ανοιχτή. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ αυτή την λογική του ΣΕΦΑ να είναι η προπόνηση ανοιχτή για ένα τέταρτο. Στο πρώτο τέταρτο δεν γίνεται τίποτα. Θα κάνει λίγο τρέξιμο η ομάδα. Άντε το πολύ πολύ να δεις ποιοι είναι μέσα κανονικά, ποιοι κάνουν ατομικό. Μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν μπορείς να δεις σε αυτό το τέταρτο το οποίο υπάρχει. Εδώ και τόσα χρόνια σαν έθιμο, εντάξει, σαν κανόνας περισσότερο. Και μετά το τέταρτο κλείνει για τους δημοσιογράφους. Αλλά θα υπάρχει και βίντεο live στο Facebook του About Aris. 8.30 ώρα φυσικά θα ακούσετε ζωντανά μέσα από το Λίμπερο και θα δείτε και live από το Facebook του About Aris την συνέντευξη τύπου του Σάβα Παντελίδη και του Φραν Βέλεθ. Αμέσως μετά στα καπάκια θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου του Ντούσαν Κέρκες και ενός παίχτη της ΑΕΛ Λεμεσού, η οποία ΑΕΛ Λεμεσού 9.30 ώρα. Κάτω από τους αναμένους προβολείς του Κλεάνθης Βικελίδης θα κάνει την τελευταία της προπόνηση εν ώψη του αυριανού αγώνα. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Σ' άκουσα πριν αναφέρεις τον Ματέο Γκαρσία, ναι. Που είπες ότι σαν κι αυτόν υπάρχουν, παιδί μου, παίκτες αρκετοί και όντως είναι αλήθεια αυτό που λες, ναι. Αλλά είναι αγαπητός, ρε φίλε, έπαιξε πέφτει μπάλα, πρόσφερε πάρα πολύ, ας πούμε. Εγώ δεν και είναι, η αξία του είναι γνωστή, οπότε υπάρχουν πολλοί, ας πούμε, που θα τον ήθελαν, τι πολύ περισσότερο, θα τον ήθελαν πάλι πίσω στην ομάδα, ας πούμε. Και εγώ θα τον ήθελα.
Σχεδόν όλοι, ας πούμε. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να μην το θέλει. Απλά είναι, απλά εγώ με τις άποψεις ότι ο Ουδής είναι αντικατάστατος. Α, σε αυτό έχεις δίκιο, ναι, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Εντάξει, σε μια αγορά με χιλιάδες επιλογές δεν μπορεί να κολλήσει ένας ποδοσφαιριστής συγκεκριμένα, εκτός αν είναι ο Ρονάλντο. Τι να σου πω. Το Ρονάλντο δεν μπορείς να αντικαταστήσεις. Ναι. Απλά καλό θα ήταν η διοίκησή μας να μπορέσει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να την ξαναφέρει πίσω. Και μέσα σε λογικά, ναι, αλλά μέσα σε λογικά οικονομικά πλαίσια. Ναι, 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 μην ξεφύγουμε τώρα. Όχι... Επειδή ο Ματιό είναι αγαπητός στον κόσμο, γιατί ο Άρης στο παρελθόν έχει πατήσει με παίχτες που ήταν αγαπητοί στον κόσμο. Δεν μόνο το θέμα αυτό, ξανά, είναι και η αξία του, το ξέρουμε τον παίχτη. Δηλαδή αξίζει, δεν είναι κανένας, ας πούμε, που θα προσφέρει. Αυτό είναι το θέμα, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ γι' αυτό πήρα βασικά, τον Ματιό. Πώς το βλέπεις το αυριανό το μάτσι? Κοίταξε, πρέπει να κρατάμε λίγο έτσι χαμηλούς τόνους. Mm-hmm. Θέλω να κερδίσουμε με 2-0, με 3-0, καλό θα είναι, ας πούμε. Ναι. Αλλά θα δούμε, θα δούμε. Γιατί άκουσα και αυτά θα παίξουν 3-5-2, από κάπου το άκουσα ότι θα παίξουν 3-5-2, ας πούμε. Και ίσως είναι σφιχτό το μάτσι, ας πούμε. Εμείς 3-5-2. Αυτοί με 3-5-2 θα παίξουν, ναι. Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Μακάρι. Να κερδίσουμε με καλό σκορ. Είδομεν, φίλε μου, είδομεν. Ωραίος. Αυτά. Να είσαι καλά, γεια. Να είσαι καλά κι εσύ. Έχουμε άλλον. 2-3-10-2-87 και 3-8. Ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πήρε ο άλλος να σε βάλει χέρι. Αλλά το κάνει με καλό τρόπο και με αγάπη. Εντάξει, τον ξέρουμε. Τον έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Δεν το κάνει με κακία. Η αλήθεια. Αύριο, παιδιά, 5 ώρα θα είμαστε εδώ πέρα με τον Χρύσανθο. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα. Θα σας βάλουμε στο κλίμα με συνθήματα. Αβάλουμε και γκολ παλιά, εντάξει. Είναι μια σημαντική μέρα η αυριανή. Μπορεί να μην είναι εμπορικός ο αντίπαλος, αλλά το αυριανό παιχνίδι σηματοδοτεί την επιστροφή του Άρη στο Europa League μετά από πάρα πολλά χρόνια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μακάρι να είναι η αρχή για μια πορεία που θα κρατήσει πολύ φέτος για τον Άρη στην Ευρώπη. Ο οποίος Άρης μεταξύ όλων των άλλων στο αυριανό ματς καλείται να διατηρήσει και το αίτητο Δημήτρη Μπαλόμπα. Εντάξει. 26 παιχνίδια. Δεν έχει χάσει ο Βικελίδης. Ούτε Manchester City. Του Τέβες και του Τζέκο πέρασε, ούτε Ατλέτικο Μαδρίτης του Φορλάν και του Ντεχέα πέρασε, εντάξει, ούτε η Μπάγκερ Λεβερκούζεν είχε περάσει, που μπορούσε να την πάρει κιόλα αν δεν είχε χάσει μια-δύο καλές ευκαιρίες σε εκείνο το μάτς, ούτε η Σαραγώσα είχε περάσει, ούτε η Αούστρια έχει περάσει, ούτε η Μπενφίκα είχε περάσει πολύ πιο παλιά, ούτε η Περούτζα είχε περάσει την ίδια χρονιά τότε με την Μπενφίκα. Και ο Άρης απέναντι στην Έλε Μεσού καλείται να διατηρήσει και αυτό το αίτητο. Είναι ένα μάτς το οποίο δίνει κίνητρα στον Άρη. Το αυριανό. Ένα είναι σίγουρα το αίτητο. Ένα δεύτερο κίνητρο στο αυριανό παιχνίδι είναι ο κόσμος και το κατάμεστο Βικελίδης, όπως αναμένεται κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού. Ένας Άρης που παίζει και για την Ελλάδα αύριο, γιατί η Ελλάδα με την Κύπρο παλεύουν για τη 15η θέση, με την Κύπρο να είναι από πάνω, δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή. Και το ιδανικό θα είναι ο Άρης να αποκλείσει την ΑΕΛ Μεσού και να αφήσει με μια ομάδα λιγότερη την Κύπρο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πάμε όμως στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα. Όπα. Κάτι έχεις ανοιχτό. Και... Τώρα είσαι καμπάνα. Εντάξει, κομπλέ. Ακούγομαι πιο καλά. Καμπάνα, λες και είσαι εδώ. Το όνομά σου? Για κάτσε να δω, γιατί εγώ δεν σ' ακούω τώρα. Είχες χάνς φρύ και το έβγαλες. Ναι, ναι, εντάξει, τώρα σ' ακούω. Μην το ξαναβάλεις. Έλα. Όχι, δεν το ξαναβάζω. Τέλος, θα χάνς φρύ, πεθάναν. Το όνομά σου? Ο Μάκης από Αθήνα. Έλα ρε Μάκη, έλα. Μέσα στο λεωφορείο. Δεν θα έρθεις εσύ. Δεν θα έρθω, φίλε, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ζόρι. Καλά, και οικονομικό λίγο, ναι, okay. Αλλά το σκεφτόμασταν μέχρι πριν από λίγο καιρό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να καλύψουν βάρδιες και είναι πολύ δύσκολο να πάρεις καθημερινές. Ναι. Να πάρεις αυτό. Αλλά έχω φτιάξει τη βάρδια μαζί με τον άλλο, τον τρελαμένο από τα τρόλι, μαζί με τα παιδιά του. Θα έρθουν παρέα σπίτι να το δούμε στην Κοσμοτέ. Α, ωραία. Και αυτό καλή φάση. Θα κάνουμε κερκίδα καλή. Θα κάνει την κερκίδα δυνατή. Κοίταξε, ο Άρης θα καταφέρει να περάσει γιατί είναι η πιο σοβαρή ομάδα μετά από τον Παναθηναϊκό του 2001-2 που είχε φτάσει μέχρι την Μπαρτσελόνα. Και επειδή διαχρονικά ήταν ο πιο καλός, πιο αξιόπιστος πρέσβης της Ελλάδας, τον ακολουθούσε κατά πόδος και ο Άρης. Έτσι, οι περισσότεροι, ο Ολυμπιακός θυμάσαι τη γέλια κάναμε που δεν μπορούσε να νικήσει εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ, καλά, μην τα συζητάμε. Και οι υπόλοιποι, εντάξει, η ΑΕΚ, μια ζέστη, μια κρύο. Κοίτα, ο Άρης είναι το φαβόρι. Εντάξει, έχει τον πρώτο λόγο για να περάσει.
Έχει όμως μια καλή ομάδα απέναντί του και ξέρεις τι, η Κύπρη. Έχει ομοιογένεια. Ναι, ναι, είναι μια ομάδα με ομοιογένεια, με ένα κορώμα από πέρυσι και η Κύπρη είναι και λίγο ύπουλη στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουν και αυτό δηλαδή το στοιχείο για μένα. Και ναι, όχι μόνο με τις ελληνικές ομάδες, γιατί όλοι θυμόμαστε και τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την Ανόρθωση και με άλλες. Α, καλά, ναι. Είναι λίγο ύπουλοι, θέλουν λίγο προσοχή. Είναι λίγο πονηροί, θα λέγαμε. Σε αυτές, εννοείται σε ότι αυτές όσοι νομίζουν ότι θα βάλουμε για πλάκα 3-4 γκολ είναι μακριά ανοιχνωμένοι. Έτσι δεν είναι παιχνίδι για 3-4 γκολ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει. Και να σου πω και κάτι, και ενδεχομένως ανάλογα και με την εξέλιξη του μάτς, γιατί πρέπει να δούμε πρώτα πώς θα πάει και το παιχνίδι, μπορεί και το 0-0 να είναι καλό. Ακριβώς. Αρκεί να μην φάμε γκολ. Αυτό είναι το βασικό. Ή αν φάμε, τουλάχιστον να έρθει ένα 3-1, ας πούμε. Εκεί έχουμε τους παίκτες που μπορούν να κάνουμε ένα γκολ εκεί πέρα και να το τελειώσουμε. Και οι δύο αύριο πάνε για να μην φάνε γκολ αρχικά. Και μετά βλέπουν τα γκολ μπροστά. Σίγουρα. Οπότε λαό, δεν χρειάζεται να πέσουμε τα μούτρα και να πέσουμε ανοιχτά πίσω. Αυτό. Ξέρετε, αν και ο Σάββας οι παίκτες τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Εμείς απλά συζητάμε. Και ένα τελευταίο πριν κλείσω, όταν ήμουνα. Δεν ξέρω, ακούμε. Καμπάνα. Ωραία. Όταν ήμουν φοιτητής στην Πάτρα, είχα δύο παιδιά από την Κύπρο συμφοιτητές. Παίζαμε μαζί μπάλα με τη σχολή μας και κανονίζαμε με άλλους. Mm-hmm. Και ήταν ο ένας ήταν από ΕΛ και ο άλλος Ανόρθωση. Γιατί ήταν καταγωγή του από την Αμόχωστο. Ναι. Και το συζητάγαμε εκεί πέρα, κάναμε πλάκα. Αλλά το κορυφαίο όλο ήταν όταν είχαν παίξει αυτοί οι δυο με εμάς, κανονικά με τη σχολή μας, και είχαν κάνει μια μεικτή Κυπριών. Mm-hmm. Φοιτητών εκεί στα ΤΕΗ που ήμασταν το λέω αρχές δεκαετίας 90 τώρα στην Πάτρα και παίξαμε η σχολή μου με τη μεικτή Κυπρίων, ας πούμε, είχαν κανονίσει τα παιδιά από όλες τις σχολές που ήταν οι Κύπροι που σπουδάζαν εκεί. Κάποια στιγμή από 1-0 τους έχουμε πάει 4-0 και έχουν αρχίσει κάτι τσακωμοί απίστευτοι, αλλά το πιο ωραίο από όλα ήταν ότι δεν καταλαβαίναμε ούτε μία λέξη. Μιλάγανε καθαρά, ας πούμε, κυπριακά εννοείται. Ναι. Έτσι, κάνανε το κιολαλιά τους, ας πούμε, στο μεγαλείο της. Δεν βγάζαμε άκρη. Αυτό κάποια στιγμή κοιταζόμασταν μεταξύ μας. Ξέρεις. Ούτε μία λέξη κάτι. Ξέρεις τι, έχει αρχίσει να μειώνεται λίγο αυτό το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τους αντιλαμβάνεις περισσότερο. Τώρα, εντάξει, βέβαια, μπορεί να το λέω κι εγώ επειδή λόγω καταγωγής σου καταλαβαίνω παραπάνω. Okay. Μπράβο, ναι, κάποια πράγματα μην νομίζεις, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Αυτοί οι οποίοι δεν ακούγονται και δεν μπορείς να τους αντιληφθείς με τίποτα είναι οι παφίτες. Από δυτικά, κατάλαβα. Από την Πάφο, ναι. Οι οποίοι έχουν μια δική τους, ρε παιδί μου, διάλεκτο συγκεκριμένη, εντάξει, που δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Είναι μια κατηγορία μόνη τους. Αλλά οι άλλοι είναι διαχειρίσιμοι σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν. Έγινε, Μάκη μου. Ελπίζω να νικήσει η ομαδάρα. Να προκριθεί όπως και να έχει το πράγμα, να πάμε και στην Νορβηγία, αν πάμε στην Νορβηγία τέλος πάντων και δεν περάσει κανένα τσουκουρίτσου, πώς τη λένε την άλλη. Τσουκαρίτσου. Τσουκαρίτσου, τέλος πάντων, εντάξει. Και να γουστάρουμε και τα υπόλοιπα θα τα δω στις διακόπες της Σάμο. Ωραίος. Και τα play-off και με ποιους θα πούμε στους ομίλους, έτσι. Είμαι πραγματικά αισιόδοξος. Αλλά η μπάλα έτσι με μέτρο. Σωστό. Αισιοδοξία, αλλά ρεαλιστική. Σωστό. Λοιπόν, έγινε μετά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Και εγώ, Μάκη, μου να είσαι καλά. Γεια στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη μας. Γεια χαρά. Γεια μας και την γνώμη μαύρη Αθήνα. Στον επόμενο, χαίρετε. Καλησπέρα, Νίκο. Καλώς το να. Ο Χάρης από το Ποκράτη, εμέ. Γεια σου, Χάρη. Γεια σου και σε σένα. Λοιπόν, ξέρεις εμένα το θέμα μου ποιο είναι. Ποιο. Είναι τόσο δύσκολο αυτό τα διαρκείας να έρχονται σπίτι με courier. Είναι τόσο πια δηλαδή, δεν ξέρω, καθόμουν χτες, έκανα μια μισή ώρα, δεν λέω, τα παιδιά που ήταν μέσα τρέχανε, μας εξυπηρετήσανε γρήγορα, αλλά λέω, αν ρωτούσες δηλαδή έναν από αυτούς 200-300 που έτυχε να είμαι εκεί στην ουρά μαζί, ρε φίλε, θα δεχόσουν, δεν σου μιλάω για ανταποδοτικά, να βάζει διαφήμιση σε μια γωνίτσα, τάδε κούρερ, μην κάνουμε και διαφήμιση, έτσι, και να στα, με την προϋπόθεση ότι θα μοιράσει αυτά τα 6, 7, 8, 10 χιλιάδες διαρκείας. Εγώ σου λέω το άλλο, αν σε ρωτούσαν εσένα από την αρχή, θες να σου έρθει σπίτι ή θες να έρθεις να το ξαναπάρεις. Πιστεύω ότι και οι 300 θα λέγανε να δώσω 3 ευρώ και να μου έρθει σπίτι. 3, 4, 5, δηλαδή οι βενζίνες που κάψαμε για να έρθουμε. Άλλος έχασε, άλλος έφυγε από τη δουλειά του, άλλος ήρθε από αλλού. Δηλαδή, τώρα εσύ βάζεις, ρίχνεις στο τραπέζι μια πολύ διαφορετική διαδικασία που δεν γίνεται πουθενά. Πουθενά. Οι δίπλα μήπως το κάνουν εδώ και χρόνια. Οι δίπλα έχουν παράδοση διαρκείας με courier στο σπίτι. Ναι. Τότε γιατί κάνουν ουρές για να πάνε να πάρουν διαρκείας. Δεν ξέρω. Αυτοί είναι προφανώς που δεν θέλουν να πληρώσουν ή δεν ξέρω τι γίνεται.
Είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή πες μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν καλύπτει, αυτός που παραλαμβάνει το διαρκεία στα έξοδα μεταφοράς, okay. Να καλύπτει. Γιατί λιγότερα λεφτά δώσαμε στη βενζίνη για να έρθουμε από το 20, λέω ότι όλος είναι δυτικά. Ας εγώ που είμαι κοντά στο γήπεδο και ήρθαμε το μηχανάκι. Ο άλλος που ήρθε από δυτικά, έτσι. Θα σκεφτόταν, έτσι δεν είναι, ναι, μία παιδιά, ή άλλη, να σου πω όμως κάτι, είναι μία φορά το χρόνο αυτό. Ναι. Είναι μία φορά το χρόνο. Δεν είναι ότι πηγαίνετε κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες και στείνεστε στην ουρά για να πάρετε κάτι. Παίρνεις το διαρκεία σου μία φορά και όλο τον υπόλοιπο χρόνο έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Και πας στο γήπεδο ό,τι ώρα γουστάρεις, ξέρεις ότι η θέση σου είναι εκεί πέρα και σε περιμένει. Και αυτό πάλι το πας στο γήπεδο ό,τι ώρα γουστάρεις πάλι σχετικό είναι, έτσι. Γιατί βλέπεις τι γίνεται. Πάλι με τρία τουρνικέα θα πας. Θα πας λίγο νωρίτερα, οκ, okay, εντάξει. Δεν θα πας 9.30 το παιχνίδι, 9 θα πας, θα πας και λίγο πιο νωρίς. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Παιδιά, δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα. Εντάξει. Ξέρεις τι, λέω για απλά πράγματα. Δεν λέω για, ναι, πράγματα που ξέρεις χρειάζονται λεφτά και το. Ναι, ναι. Μιλάω για απλά πράγματα που με μια απλή σκέψη θα μπορούσαν να γίνουν. Αρκεί κάποιος να σκεφτόταν, ξέρω εγώ, αυτούς τους. Ο άλλος, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει καρδιά. Ο άλλος μπορεί να είναι ηλικιωμένος. Γιατί να τους στείνει στην ουρά τώρα και να περιμένει μια μισή και δύο ώρες μέσα στο κατά καλό καιρό. Παιδιά, είναι και μια νέα κατάσταση για την τωρινή ΠΑΕ όλο αυτό, έτσι. Το ζει, ναι, για πρώτη φορά, θα μάθει. Βλέπει, το παραδέχτηκε άλλωστε και η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της ότι εντάξει, σε κάποια πράγματα δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Ζητάμε συγγνώμη, θα τα διορθώσουμε. Και είναι, δεν και λέω, πολύ τίμιο και παντελονάτα αυτό το οποίο έκανε ο Άρης σήμερα. Ναι, 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 δεν λέω. Οι άνθρωποι, εντάξει, ειδικά για τον Γκάρι δεν έχουν κανένα θέμα. Ναι. Έχει πάει καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Έγινε, εντάξει, αυτό μην απασχολούνται παραπάνω. Να σε καλά, καλά νίκη. Να σε και καλά. Ό,τι και να γίνει στο πρώτο παιχνίδι, να ξέρει ότι θα το. Ό,τι και να γίνει στη ρεβάνση είναι δική μας η φάση. Δηλαδή, ακόμα και χ και να χάσουμε πληρολόγους εδώ, θα πάνε που δεν υπάρχει τιμή στο εκατομμύριο. Θα πάνε να το κάνουμε διπλό εκεί μέσα, ναι. Μακάρι. Μακάρι. Έγινε. Να σε καλά, Χάρη, να σε καλά. Να σε καλά, μπορεί να με την νίκη. Με την νίκη, έχουμε άλλη γραμμή. Πάρουμε το Χρύσανθο. Πάρε το Χρήσανθο τηλέφωνο. 6-9. Στο πάμε, είναι απ' έξω, το θυμάμαι, δεν έχω θέμα. Τα λίγα τηλέφωνα που θυμάμαι απ' έξω. Πες ότι τον θέλουμε για να κάνουμε την κλήρωση. Και να δούμε αν θα τον έχουμε και στην προπόνηση. Κύριε Χρήσανθε. Το άγχος αυτό ήταν Χρήσανθε. Καλησπέρα και πάλι. Ναι, φίλε. Αυτό ήταν. Αφού το τακτοποίησα. Σημαντικό άγχος, δεν είναι. Το τακτοποίησα, Χρήσανθε. Το τακτοποίησα. Μην άγχος. Μπράβο. 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 Φίλε, πολύ ωραίες οι... τα VIP εδώ. Στα δημοσιογραφικά δεν πήγες. Όχι, δεν πήγα ακόμα. Μάλιστα. Κάτω πολύ... να χαιρετήσω τον αθλητικό διευθυντή, ο Νέιρ. Θέλω να κάνω μια δήλωση. Στο Λίμπερο, όχι, δεν θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να έχουμε, ορίστε. Πήραμε αποκλειστικό όμως, έτσι. Διαμαντόπουλο στο Λίμπερο. Καλή επιτυχία. Από πρώτη εδώ. Έτσι, μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Για πες. Κλήρωση να κάνουμε, θέλεις. Να κάνουμε, ναι. Πείτε μου, από τι μέχρι τι. Περίμενε. Από ποιο αριθμό μέχρι ποιο. Από το 1 μέχρι το... Πω, τι γίνεται. Μέχρι το 45 θέλω. Μόνο. Από το 1. 42 σ' άφησα. Τρία, μόνο τρεις πελάτες δεν έφερες σε μια ώρα. Δεν μ' άφησε 42, Χρήσανθε. Δεν μ' άφησε 42. Ωραία, το 5. Περίμενε. Το 5. Ναι. Το 7. Το 7. Και το 44. Του Ντιγκινή και το 44 του Φραν... Όχι, ποιος έχει το 44 στον Άρη. Βέλεθ. Ο Βέλεθ, δεν πράγμα, ναι. Ο Φραν Βέλεθ. 5, 7 και 44. Τώρα εντάξει, θα μου δώσετε λίγο χρόνο για να δω τι ακριβώς γίνεται και ποιοι είναι οι νικητές. Γιατί είναι και εδώ δεν έχει κάτι ακόμα, οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω με κάτι την προπόνηση. Βλέπω το κήπεδο να ποτίζεται. Βλέπω εξαιρετικά βαμμένο όλο το κλειάν της Βικελίδης. Πραγματικά γουστάρεις να το βλέπεις, τα χρώματα του Θεού του πολέμου. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα τώρα θα σας πω εγώ, μόλις βγουν οι παίκτες μας. Να πλέπετε, θα έχουμε και ένα θεματάκι σε λίγα λεπτά. Τι θεματάκι, αγόρι μου. Αν ξέρω, έχει μια διακοπή ρεύματος, ναι. Μπορεί να έρθει πάλι, οπότε μην φοβάσαι. Με την ηλεκτροδότηση, μάλιστα. Ναι, ναι, θα δούμε. Ωραία, ωραία. Εντάξει, Χρήσανθε. Αυτά για την ώρα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για δώσουμε τώρα λίγο να βρω τους νικητές, ρε Παλόμπα. Έχουμε τους νικητές. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Ευγενίδης, το οποίο το τηλέφωνο τελειώνει σε 533. Χριστόφορος Καλαϊδόπουλος, το τηλέφωνο τελειώνει σε 242. Και Γιώργος Θεοδοσιάδης, το οποίο το τηλέφωνο τελειώνει σε 609.
Εσείς οι τρεις κερδίζετε τα εισιτήρια, τα τρία εισιτήρια. Θα επικοινωνήσει αύριο η Μαριλής μαζί σας για τον τρόπο που θα τα παραλάβετε. Επαναλαμβάνω, Κωνσταντίνος Ευγενίδης που τελειώνει σε 5.33, Χριστόφορος Καλαϊδόπουλος που τελειώνει σε 2.42 και Γιώργος Θεοδοσιάδης που τελειώνει σε 6.09. Θα ενημερωθείτε μέχρι αύριο το πρωί από την γραμματεία του Λίμπερο. Πάμε στο break να δούμε αν θα έχουμε ρεύμα όταν θα επιστρέψουμε, γιατί θα γίνει μια διακοπή μιας ώρας και αν θα έχουμε κάτι μέχρι τις 7.15 από την προπόνηση του Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λίμπερο 107,4, All About Άρης on Air. Επιστρέφουμε, θα πάμε για λίγη ώρα ακόμα μαζί, μέχρι τις και τέταρτο και εκεί πέρα περίπου. Νίκος Παδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, με Δημήτρη Μπαλόμπα στη ρύθμιση του ήχου. Βλέπω στο Facebook το All About Άρης, έχει ανοίξει ήδη live εικόνα από το Κλεάνθης Βικελίδης και την προπόνηση του Άρεος. Λοιπόν, το οποίο έκλεισαν, τι έκαναν τα παιδιά μας εκεί πέρα. Ναι, το οποίο, α όχι, είναι ακόμα, παίζει βλέπω. Όχι, δεν παίζει ακόμα. Κάνει τώρα μετάδοση live, βεβαίως, εδώ πέρα το βλέπουμε, βεβαίως, εξέλιξη προπόνηση στο Βικελίδης. Μπορείτε να μπείτε και εσείς τώρα στο live του All About Άρης στο Facebook και να δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο χορτάρι του Βικελίδης. Βλέπω τρέχουν οι ποδοσφαιριστές, αυτό το πρώτο τέταρτο. Μετά θα αρχίσουν τα καλά, αλλά μετά η προπόνηση θα είναι κλειστή, τα είπαμε. Ποιος ήταν αυτός που τρέχει μόνος του, δεν τον προλάβαμε. Ποιος ήταν αυτός που τρέχει μόνος του, ντροπή. Δεν τον δείχνει καλά η κάμερα. Ο Χρυσάνθος τι έχει, Πάρκινσον έχει. Και δεν μπορεί να κρατήσει σταθερό το κινητό του λίγο. Αυτοί οι 40+ δεν ξέρουν να τραβάνε βίντεο. Live, δηλαδή. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Τι να πω. Ναι. Περιμένουμε για να δούμε αν θα έχουμε ακόμα μία σύνδεση με τον... με το Χρύσανθο, για δώσε λίγο το χαλί. Φίλε Βασίλη, αυτό που μου στέλνει τώρα και με το έχει στείλει και άλλη φορά, το έχω ψάξει, δεν βρήκα κάτι τέτοιο. Ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κάποιο. Δεν ξέρω αν είναι άλλο το πρόβλημα. Αλλά αυτό που μου έχει στείλει δεν μου το έχει βγάλει. Είναι η αλήθεια. Επειδή το έχει στείλει και άλλη φορά, δεν ξέρω, θα το δω τώρα. Μήπως και υπάρχει κάτι άλλο, αλλά. Δεν μου βγάζει ότι έχει πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια, εμένα τουλάχιστον, που το είχα ψάξει και την προηγούμενη φορά που μου έστειλες. Να κάνουμε τηλέφωνο το Χρήστα, θα λες. Όχι, γιατί βλέπω ακόμα τραβάει live στο Facebook την προπόνηση. Επαναλαμβάνω, στις 8.30 ώρα θα ακούσετε ζωντανά Σάβα Παντελίδη και Φραν Βέλεθ να μιλούνε από το κλάν της Βικελίδης για το αυριανό παιχνίδι και στα καπάκια αμέσως μετά θα τοποθεθεί ο προπονητής Έλμες, ο κύριος Ντούσαν Κέρκες, μαζί με ένα παίχτη των Κύπριων και 9.30 ώρα θα προπονηθεί η ομάδα της Λεμεσού στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, έχει βγάλει μια ανάρτηση νωρίτερα η ΠΑΕ. Ήρθε η ώρα να ξανασυστηθούμε στην Ευρώπη με ένα ωραίο κολλάζ φωτογραφιών που ετοίμασαν οι άνθρωποι της ομάδας. Από παιχνίδια βλέπω και τη σεζόν 11 αλλά και πιο παλιά. Το οποίο γράφει: έφτασε λοιπόν και πάλι η στιγμή, ήρθε η ώρα να ξανασυστηθούμε στην Ευρώπη. Να ολοκληρώσω λίγο και να μου πεις. Το ταξίδι μας ξεκινάει, πρώτος μας σταθμός στο παιχνίδι με την LMSU. Πάμε όλοι μας να γράψουμε ξανά την ιστορία. Αριανάρα, ξέρεις ότι αναφέρει η ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης εν ώψη του αυριανού αγώνα που σηματοδοτεί και την επιστροφή του Άρη στο Europa League. Λοιπόν, θα κλείσουμε σιγά σιγά. Για την επόμενη ώρα θα έχουμε έτσι. Δεν θα υπάρχει πρόγραμμα στον Λίμπερο, θα έχουμε έτσι κάποια θέματα και συντήρησης. Θα υπάρχει και. Υπήρξε και νωρίτερα σχετική ενημέρωση. Θα επιστρέψουμε μετά τις 8, λίγο μετά τις 8. Και θα συνδεθούμε και με το Κλεάνθης Βικελίδης για τη συνέντευξη τύπου. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.